Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, Μινά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Σοφή. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Καλώς ήρθατε στις πρωινές εχνηλασίες. Τρίτη σήμερα, 20 του μήνα. Πάει ο μήνας σιγά-σιγά, ε. Μπαίνουμε στο Πάσχα. Ναι, μπαίνουμε στο Πάσχα. Αύριο θα μάθουμε πού θα κάνουμε Πάσχα τελικά. Δύσκολα τα πράγματα. Μας τα λένε έτσι, μας τα λένε στο σπίτι μας. Έτσι βλέπω κι εγώ. Είχαμε αρκετές εξελίξεις μες την εβδομάδα, παρά το ότι δεν έχουμε κυνήγι. Υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να διευθετηθούν. Το πρώτο απ' όλα είναι ότι έγινε μία αρχή, ένα καλό βήμα και αποκαταστάθηκαν κατά κάτι οι σχέσεις της κυνηγητικής νομοσπονδίας, των κυνηγών δηλαδή, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Είχαμε μία επαφή της κυνηγητικής νομοσπονδίας με τον κύριο Σκρέκα. Βέβαια είναι μία πρώτη επαφή. Και όπως λένε και τα κυνηγητικά νέα, θέλει κόπο για να εμπεδωθεί ξανά κλίμα εμπιστοσύνης. Η εμπιστοσύνη που χάθηκε μέσα σε λίγους μήνες θέλει πολύ κόπο για να αποκατασταθεί, κόπο από τους υπεύθυνους για την απώλειά της, που σε καμία περίπτωση δεν είναι κυνηγή. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο των κυνηγητικών νέων, ένα πρώτο θετικό βήμα. Βέβαια, πρέπει να υποθούν πολλά, να αναλυθούν πολλά. Εδώ λέει, από ό,τι βλέπετε, η κυβέρνηση δια του Υπουργού Περιβάλλοντος Κώστα Σκρέκα προσέγγισε θετικά τους κυνηγούς, όμως η εμπιστοσύνη που χάθηκε θέλει κόπο για να αποκατασταθεί. Αν μη τι άλλο, είναι πολύ νωρίς για πανηγυρισμούς ή απογοητεύσεις. Έγινε λοιπόν μια πρώτη επαφή. Μην ξεχνάμε ότι με τον προηγούμενο Υπουργό είχαμε μεσολάβει σχέση και υπουργός που ήταν πολύ μικρή η θητεία του. Με τον προηγούμενο Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, νομίζω ότι όλοι και όλοι μια επαφή είχαμε και από εκεί και πέρα υπέγραψε μια ρυθμιστική την οποία... δεν υπήρχαν ούτε καλές σχέσεις ούτε κακές σχέσεις, διότι δεν υπήρχαν σχέσεις. Ακριβώς. Υπέγραψε μια ρυθμιστική η οποία σε καμία περίπτωση δεν μας άφησε να κυνηγήσουμε. Η ρυθμιστική βέβαια δεν ακυρώθηκε ποτέ υπογραφή του κύριου Υπουργού, του κύριου Χατζηδάκη, αλλά ήταν αυτό το mobility στη μέση, που δεν μας άφησε να κυνηγήσουμε όλη τη χρονιά. Τώρα προφανώς προσπαθούν από την πλευρά τους να αποκαταστήσουν τη σχέση αυτή. Δεν ξέρω αν το επιδιώκουν. Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Έχεις απόλυτο δίκιο. Υπάρχει ένα θέμα, εγώ δεν βλέπω τα μηνύματα. Δεν ξέρω αν εσύ τα βλέπεις. Έχω τρία μηνύματα. Εγώ δεν έχω κανένα. Κάτι συμβαίνει. Ίσως θα πρέπει να βγω και να ξαναμπω. Θα το δούμε στην πορεία. Αν δεν εμφανιστούν μηνύματα, θα βγω και θα ξαναμπω. Έχουμε το θέμα βέβαια με τα σκυλιά που είναι στον αέρα. Συγγεί ηχθείως μέχρι στιγμής. Παρά το ότι ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι σε 10 ημέρες αναρτηθεί σε διαβούλευση, από ό,τι όλα δείχνουν πάει προς τα πίσω. Τώρα, καλό είναι αυτό ή κακό? Ποια είναι η εκτίμησή σου? Θα δείξει. Δεν βιάζομαι να βγάλω συμπεράσματα. Ξέρεις γιατί γελάω? Γιατί πλέον έχουμε μπει σε μια διαδικασία που είναι τόσο απρόβλεπτα τα πράγματα και αποφάσεις που παίρνονται, που δεν διακινδυνεύουμε να πούμε το παραμικρό, έτσι. Είναι απρόβλεπτα όλα, έτσι, τα πάντα. Έτσι. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι αυτό είναι καλό. Το ότι ο Πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι το νομοσχέδιο είναι καλό, το σχέδιο νόμου που έχει κατέβει και δεν θα αλλάξει σε κάτι. Και σε 10 μέρες θα ανέβει στη διαβούλευση. Και βλέπουμε ότι δεν ισχύει αυτό και πάει προς τα πίσω. Ενδεχομένως να έλαβαν υπόψη τη μεγάλη αντίδραση των κυνηγών, έτσι. Και όχι μόνο. Τώρα. Δεν είναι για να το διακινδυνεύεις πια, δηλαδή. Δεν είναι για να. Να σου πω κάτι. Επειδή παρακολουθώ τις εξελίξεις, παρακολουθώ τις ειδήσεις από την τηλεόραση, διαβάζω εφημερίδες. Προσπαθώ να καταλάβω τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Διαπιστώνω ότι δεν είμαστε ο μόνος χώρος στον οποίο γίνονται ανεξήγητα πράγματα, παίρνονται ανεξήγητες αποφάσεις οι οποίες δεν έχουν κανένα αίρισμα και δεν έχουν και καμία δικαιολογία, και δεν είμαστε ο μόνος χώρος στον οποίο άλλα εισηγούνται οι ειδικοί, η Επιτροπή των Επιστημόνων, άλλα εξαγγέλουν οι υπουργοί και άλλες υπουργικές αποφάσεις βλέπουμε. Δηλαδή, με ένα μαγικό τρόπο,
οι αποφάσεις παίρνονται, κανένας δεν ξέρει από πού, και χωρίς να έχουν καμία σχέση ούτε με αυτά που λένε οι υπουργοί, αλλά ούτε με αυτά που λένε οι λοιμοξιολόγοι. Ναι. Νομίζω ότι οι πιο πολλές αποφάσεις, αν και βέβαια έχουν ως στόχο αυτό το χρόνο που μας πέρασε, ένας χρόνος και έχουν ως στόχο τον περιορισμό της κινητικότητας, τον περιορισμό του συνωστισμού, τη μη μετάδοση, εν πάση περιπτώσει, του κορονοϊού, εξυπηρετούν σε πάμπολες περιπτώσεις και άλλους σκοπούς. Ναι. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το αντικείμενο το δικό μας, που το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, που κανένας δεν μπόρεσε να εξηγήσει, ούτε καν οι ίδιοι δεν μπόρεσαν να εξηγήσουν, ούτε ο ίδιος ο υφυπουργός, ο οποίος αναγγέλει κάθε φορά τις αποφάσεις, διότι τις αναγγέλει, δεν είναι δικές του οι αποφάσεις. Μπορεί να τις προσυπογράφει και εκείνος, αλλά δεν είναι δικές του. Λοιπόν, δεν μπόρεσε να εξηγήσει για ποιο λόγο απαγορεύτηκε το κοινή, για ποιο λόγο απαγορεύτηκε το ψάρεμα, για ποιο λόγο θα έρθουν τώρα οι Ιουγκοσλάβοι στην Ελλάδα και θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα και δεν θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα οι Έλληνες, για ποιο λόγο έρχονται οι Ολλανδοί στην Ελλάδα για διακοπές, αλλά οι Έλληνες δεν μπορούν να πάνε στην Ελλάδα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, θα κάνω μια ανανέωση σελίδα. Αν ακούσει και δεν πάω, κάνω μια ανανέωση σελίδα για να δω αν θα μου βγαίνουν τα μηνύματα, γιατί έχει κάνει αλλαγές στο Facebook από ό,τι μου λέει ο Γιώργος. Και χρειάζεται να κάνω ανανέωση στη σελίδα, γιατί τη στιγμή που μπήκες εσύ έγινε ενημέρωση, τη στιγμή που μπήκα εγώ πιο νωρίς δεν έγινε ενημέρωση. Ζητώ συγγνώμη, ένα λεπτό, συνέχισε εσύ να μιλάς. Είδα ότι ο Γιώργος πέρασε στη κεντρική μπάρα, πέρασε μηνύματα τα οποία δεν τα βλέπω κι εγώ στον υπολογιστή μου. Α, ωραία. Λοιπόν, κάτσε να κάνω μια ανανέωση, αν θέλεις. Κάνε μια ανανέωση εσύ και θα κάνω κι εγώ άλλη μια ανανέωση, να δούμε μήπως υπάρχει πρόβλημα. Την κάνω πρώτος εγώ, αν θέλεις, πες στον κόσμο τι γίνεται με το νομοσχέδιο, με τα όπλα, νομοσχέδιο. Με όλα αυτά που συζητούνται με τα όπλα για να έχουν μια εικόνα, γιατί δεχτήκαμε πολλά ερωτήματα. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Υπάρχουν εξελίξεις. Έχουμε εξελίξεις σχετικά με την κοινή υπουργική απόφαση, λοιπόν, που αφορά το εμπόριο, την κατοχή και τη φύλαξη των όπλων. Να πούμε ότι έγινε μία προσφυγή. Κάποιο πρόβλημα έχουμε με το μήνα. Κάποιο πρόβλημα έχουμε με το μήνα. Η γραμμή του προφανώς. Δεν ξέρω αν είναι δικό μου το πρόβλημα. Είναι οικονομικά. Έκανα λοιπόν 27 επιχειρήσεις. Η Επιτροπή Αναστολών, που προηγείται πάντοτε της Ολομέλειας, συνεδρίασε και πήρε μία απόφαση. Η απόφαση λέει ότι με βάση στοιχεία που έχουν προσκομίσει, οι οικογένειες θα υποστούν πολύ βαριά οικονομική βλάβη. Κατά συνέπεια, για αυτές τις 27 επιχειρήσεις αναστέλλεται η εφαρμογή της 27 αυτές τις επιχειρήσεις πριν να εκδικαστεί η υπόθεση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα περάσουν 2, 2,5, 3 χρόνια μέχρι να εκδικαστεί η απόφαση και να βγει η υπόθεση και να βγει η τελική απόφαση. Για αυτά τα 2,5, 3 χρόνια... Μινά, σε διακόπτω, γιατί προφανώς είχε ένα κόλλημα μια καθυστέρηση υπήρχε και αρκετά πράγματα δεν ακούστηκαν από αυτά που είπες. Αν θέλεις να κάνεις μια επανάληψη από την αρχή αυτών που είπες, ναι, γιατί τώρα έχει αποκατασταθεί, σε ακούω καλά. Λοιπόν, να το επαναλάβω. Είπα λοιπόν ότι βγήκε στις 23 Οκτωβρίου, δημοσιεύτηκε μια κοινή υπουργική απόφαση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που σχετίζεται με την απόκτηση
την κατοχή κυνηγετικών όπλων και την εμπορία τους. Στην ουσία καταργεί 6 προηγούμενες αποφάσεις, τις ενσωματώνει σε μία η οποία έχει πολύ σκληρές προϋποθέσεις. Για τους κυνηγούς το σημαντικό είναι ότι προστίθεται και ο ψυχίατρος στα δικαιολογητικά που χρειάζεται για να αποκτήσουν όπλο ή να ανανεώσουν τις άδειες. Για δε τους επαγγελματίες που βάζει πάρα πολύ σκληρές προϋποθέσεις, δηλαδή... Ωραία. Εν συντομία να πω ότι απαιτεί που θα ανήκουν με μηχανισμούς χρονοκαθυστέρησης, κάμερες ασφαλείας συνδεδεμένες με το ίντερνετ, να μπορεί δηλαδή ιντερνετικά να σε παρακολουθεί η αστυνομία, ειδικούς φοριαμούς ασφαλείας για όπλα και φυσίκια, μας περιπτώσει πράγματα τα οποία και πανάκριβα είναι, θα στοιχίσουν πάρα πολλά χρήματα, τόσα χρήματα που δεν συμφέρει σχεδόν κανέναν να ασχολείται με το εμπόριο αυτών των ειδών, και κατά δεύτερο λόγο δεν είναι και λειτουργικά. Και κατά τρίτον, δεν υπάρχουν και συγκεκριμένες προδιαγραφές. Όταν λέει δηλαδή αντιβανδαλιστικά τζάμια, δεν σου λέει τι είδους τζάμια. Εγώ πήρα ένα τρίπλεξ και το έβαλα. Και αν έρθει ο αστυνομικός και μου πει αυτό που πήρες δεν και θέλαμε άλλο, και ποιο είναι το άλλο που θέλανε. Ας μας πούνε τι θέλουν. Όταν λέει για θωρακισμένες πόρτες, ας μας πούνε τι τύπο θωρακισμένης πόρτας θέλει. Όταν λέει ότι θέλει χρονοκαθυστέρηση στο άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας, τι ακριβώς εννοεί. Και ποια είναι η πυροσβεστική που θα μου δώσει εμένα πιστοποίηση όταν χρειάζεται χρονοκαθυστέρηση με ρεύμα για να ανοίξει η πόρτα. Μα πάρουμε φωτιά, τι θα γίνει. Θα καούμαστε τα ποντίκια μέσα. Δηλαδή έρχεται σε σύγκρουση και με τις προδιαγραφές τις οποίες απαιτεί η πυροσβεστική υπηρεσία. Όλα αυτά λοιπόν και πάνω απ' όλα το τεράστιο κόστος οδήγησαν 27 επιχειρήσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας να κάνουν προσφυγή και να ζητήσουν και αναστολή της εκτέλεσης. Υπάρχει ένα κόλλημα πάλι με το Μινά. Λοιπόν, της Επικρατείας και τα οικονομικά του στοιχεία προσκόμισαν τις δηλώσεις τους, τις φορολογικές. Κυρίζουν που προσφέρουν. Είναι πολύ μικρό για να απαιτούνται τόσο ακριβές προδιαγραφές. Δεν συνάδει, δεν βγαίνουν τόσα λεφτά από το εμπόριο των κυνηγετικών ειδών που θα πρέπει να κάνεις αυτό το φρούριο, αυτό το θησαυροφυλάκιο για να φυλάς μέσα 1, 2, 3, 5 όπλα. Έτσι έκρινε ότι αυτές οι 27 επιχειρήσεις, μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν θα έχουν την υποχρέωση να τηρήσουν αυτά τα μέτρα και θα κινηθούν με τα προηγούμενα μέτρα. Τώρα, τι σημαίνει αυτό. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι υποχρεωμένο να πειθαρχήσει αυτή την απόφαση. Είναι υποχρεωμένο. Μαθαίνω ότι εντός των ημερών, σήμερα, αύριο, γιατί στις 23 λήγει η προθεσμία, σε 3 μέρες, σήμερα ή αύριο θα κυκλοφορήσει εγκύκλιος προς όλα τα αστυνομικά τμήματα για αυτές τις 27 επιχειρήσεις που έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, παρατείνεται η ισχύς των προηγούμενων υπουργικών αποφάσεων, δηλαδή των προηγούμενων μέτρων, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Μόνο για αυτές τις 27 επιχειρήσεις? Μόνο για αυτές τις 27. Όμως, είναι εν εξελίξη προσφυγή και από πολλές ακόμη επιχειρήσεις. Άρχισαν μία-μία τώρα οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που βλέπουν ότι δικαιώθηκαν οι 27, να κάνουν και εκείνες προσφυγή. Θα γίνει λοιπόν μια δεύτερη πάλι ομαδική προσφυγή, από όσες επιχειρήσεις το θέλουν. Και είναι προφανές ότι και αυτές θα το κερδίσουν, διότι δεν μπορεί να κερδίσουν μόνο οι 27, θα κερδίσουν και οι υπόλοιπες. Σε αυτό το σημείο είμαστε σε ό,τι αφορά την κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με τα όπλα. Τώρα, από εδώ και πέρα... Υπάρχει το θέμα εν εξελίξη και αυτό με το νόμο για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα. Άλλη ιστορία. Εδώ έγινε μία φιέστα, μία τεράστια φιέστα, και εγώ ως Έλληνας πολίτης αισθάνομαι ότι με εμπέζουν
ότι προσπαθούν με τρίκ, και μάλιστα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, και το λέω με πλήρη γνώση του τι λέω, με πλήρη επίγνωση, προσπαθούν να μας εξαπατήσουν με μηνύματα φτηνά, ευτελή, και είναι ντροπή για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Γιατί το λέω αυτό? Την προηγούμενη Κυριακή ο Πρωθυπουργός πήγε σε ένα κατάλημα των αδέσποτων ζώων. Εντάξει, πολύ καλά έκανε. Πήρε και τις κάμερες μαζί του, δεν πήγε μόνος του, και κινηματογραφήθηκε και είδε όλος ο ελληνικός λαός την ευαισθησία του Πρωθυπουργού για τα αδέσποτα ζώα. Μια χαρά μέχρι εδώ. Εγώ δεν έχω καθόλου αντιρρήσεις. Πολύ καλά έκανε. Αυτή την Κυριακή που μας πέρασε, είδαμε ότι ο Πρωθυπουργός υιοθέτησε ένα αδέσποτο σκυλάκι. Το είδαμε όλοι. Βέβαια. Πήγε εκεί, συμπάθησε, λέει, ένα σκυλάκι και το υιοθέτησε. Και του έδωσε και ένα όνομα, το βγάλανε πίνα, ξέρω εγώ πώς το βγάλανε. Και μάλιστα κάνανε και μια φιέστα δεύτερη αυτή τη φορά, με κάμερες, με τρικάμερο, τετρακάμερο, μέσα στο Μαξίμου να κυκλοφορεί το σκυλάκι, με κάμερες που παίρνανε από γωνίες περίεργες, καλλιτεχνικές κάμερες, για να μας δείξουν την ευαισθησία του Πρωθυπουργού για τα αδέσποτα, που υιοθέτησε ένα αδέσποτο σκυλάκι, κατά το πρότυπο των Αμερικανών προέδρων, που πάντοτε έχουν ένα σκύλο μόνο που εκείνοι οι Αμερικανοί πρόεδροι είχαν πάντοτε ένα καθαρό αιμό. Ο δικός μας ο Πρωθυπουργός περνάει το μήνυμα ότι να, εγώ πήρα ένα αδέσποτο. Πού είναι η αντίρρησή μου και πού αισθάνομαι ότι με κοροϊδεύει? Αμέλα που το σκυλάκι δεν ήταν αδέσποτο. Έλα που δεν ήταν αδέσποτο και βγήκε στις ειδήσεις. Το σκυλάκι αυτό ήταν δεσποζόμενο και κάποιος που δεν μπορούσε να το κρατήσει πλέον κάλεσε την φιλοζωική εταιρεία της Ηλιούπολης και είπε: «Κύριε, εγώ έχω ένα σκυλάκι το οποίο είναι μαθημένο να ζει μέσα στο σπίτι μου, το έχω σαν παιδί μου, αλλά δεν μπορώ να το κρατήσω άλλο. Ελάτε να το πάρετε». Το πήραν και το δώσαν στον Πρωθυπουργό. Είναι ένα σκυλάκι που έχει μάθει να ζει με ανθρώπους. Να πάρει ο Πρωθυπουργός ένα σκυλάκι από αυτό που το μαζέψαν από τον δρόμο? Εκείνο είναι αδέσποτο. Αυτό ήταν δεσποζόμενο. Αυτό δεν έζησε ποτέ ως αδέσποτο. Δεν έχει καμία σχέση με τα δέσποτα. Εγώ βλέπω, Μινά μου, έχω ότι... Έχω δίκιο, αγανακτός, από κλί μου. Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά να σου πω κάτι. Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά να σου πω κάτι. Το επικοινωνιακό κομμάτι γνωρίζεις ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, σχεδόν για όλους. Δεν μπορούν να μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας. Δεν μπορούν να μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας. Δεν έχω καμία αντίρρηση να πάρει οποιοδήποτε σκυλί. Μην προσπαθεί να μου πλασάρει ένα σκυλί το οποίο το πήρε μέσα από ένα σπίτι και το πήγε στο Μαξίμου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και να μου το πουλάει εμένα ως αδέσποτο. Δεν ήταν αδέσποτο, κύριε Πρωθυπουργέ, το σκυλί που πήρες. Το σκυλί αυτό δεν ήταν ποτέ στον δρόμο. Δεν έζησε ποτέ μόνο του. Δεν το εγκατέλειψε κανένα στην τύχη του. Να. Αυτός ο άνθρωπος που το είχε, το παρέδωσε στη φιλοζωική εταιρεία γιατί δεν μπορούσε να το κρατήσει για διάφορους λόγους και η φιλοζωική εταιρεία το διάλεξε και στο έδωσε. Τέλος πάντων, κοίταξε, επικοινωνιακό είναι καθαρά το θέμα, αλλά και εδώ βλέπουμε ότι ακόμα και στο κομμάτι αυτό, ας πούμε, γίνονται λάθη τα οποία καταστρέφουν αυτό που προσπαθούν να περάσουν. Δεν είναι μπροστά στα μάτια μας, ρε Σοφοκλικά, έτσι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Να σου πω κάτι άλλο, Μινά μου. Εσύ μου λες τώρα μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας. Πες μου, σε παρακαλώ, αυτό που περάσαμε εμείς όλους αυτούς τους μήνες, που τη μία ήταν η κυνηγή των αγριόχειρων που συνοστίζονται. Το μόνο που άνοιξε ήταν το κυνήγι του αγριόχειρου για ιδιαίτερους λόγους. Από την άλλη, το περίφημο mobility. Αυτό δεν ήταν, μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας. Τι περάσαμε τους προηγούμενους 6 μήνες? Αυτό δεν περάσαμε, δεν το νιώσαμε στο πετσί μας. Κυνηγοί και ψαράδες δεν το νιώσαμε στο πετσί μας αυτό. Μια κοροϊδία. Για την οποία κοροϊδία. Όλα αυτά είναι μια κοροϊδία. Για την οποία κοροϊδία, βέβαια,
δεν βγήκε ποτέ κανένας, όπως δεν θα βγει και τώρα για το αδεσποτάκι. Αδεσποτάκι. Δεν θα βγει κανένας να μας πει κουβέντα. Θα περάσει στον Τούκο και θα τα αφήσουν να ξεχαστεί. Ναι. Το μήνυμα πέρασε. Ότι ο πρωθυπουργός υιοθέτησε ένα δέσποτο. Και ρωτάω κάτι πολύ σημαντικό. Μας πούνε πού ήταν αδέσποτο αυτό. Πού το βρήκανε και το μαζέψανε αυτό το αδέσποτο. Ναι. Εγώ ρωτάω κάτι άλλο. Είχαμε μια επαφή της κυνηγητικής συνομοσπονδίας με τον κύριο Σκρέκα. Είχα την εντύπωση από την ημέρα που βγήκε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ότι ο πιο κατάλληλος για να λάβει το Υπουργείο Περιβάλλοντος ήταν ο κύριος Σκρέκας, γιατί γνωρίζει αρκετά καλά τα θέματα. Δεν έγινε αυτό, ανέλαβε ο κύριος Χατζηδάκης. Τη συμπεριφορά του... Σκουκλήμου, να σε διακόψω να κάνω και εγώ ένα reset στον υπολογιστή μου, γιατί και εγώ δεν βλέπω τα... Μινά, δεν πρόκειται, θα δεις μερικά και θα πρέπει κάθε φορά να ανανεώνεις. Αυτό που έλεγα λοιπόν είναι το εξής, ότι πίστευα από την αρχή ότι ο κύριος Σκρέκας, γιατί και ως αντιπολίτευση εκείνος είχε το ρόλο, ας πούμε, του σκιώδη υπουργού περιβάλλοντος, και είχα την εντύπωση ότι θα αναλάβει ο κύριος Σκρέκας που γνωρίζει πολύ καλά τα πράγματα. Ανέλαβε ο κύριος Χατζηδάκης. Τη συμπεριφορά την είδαμε όλοι απέναντι στους κυνηγούς. Σαν να μην υπάρχουμε. Μάλλον ήθελε να μην υπάρχουν. Υπέγραψε μια ρυθμιστική, η υπογραφή του παρέμεινε και το κυνήγι κόπηκε για άλλους λόγους. Έρχεται τώρα ο κύριος Σκρέκας και ξεκινάει επαφές με τους κυνηγούς. Τώρα, να πω ότι ήταν στο πλαίσιο του «ελάτε να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις», να πω ότι αν αρχικά ήταν ο κύριος Σκρέκας θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα και ενδεχομένως να μην υπήρχαν όλα αυτά, δεν ξέρω τι πρέπει να πω. Η ουσία είναι ότι βλέπουμε ένα αγκάλιασμα πάλι στους κυνηγούς και όλα αυτά γιατί αντιλαμβάνονται πλέον στην κυβέρνηση ότι όλα αυτά που έκαναν έχουν ένα κόστος. Και ναι, σαφώς θα είχαν ένα κόστος γιατί κανείς δεν ήθελε να κάτσει σπίτι του, κανείς δεν δεχόταν από ένα σημείο και μετά όλη αυτή την πίεση, αλλά τουλάχιστον εμείς οι κυνηγοί δεν ακούσαμε και μια κουβέντα το γιατί απαγορεύτηκε το κυνήγι. Να μας πει κάποιος, απαγορεύτηκε το κυνήγι για αυτό το λόγο. Αντιθέτως βλέπαμε τους λοιμοξιολόγους, οι οποίοι γνωμοδοτούν, δεν τρέχει τίποτα με το κυνήγι, γιατί να μην πάνε οι κυνηγοί στο βουνό και γιατί τι πρόβλημα έχουν οι κυνηγοί. Η κυβέρνηση επιμονεί στο να μην βγούμε για κυνήγι. Ειδικά, ας πούμε, δεν ξεχνάω τον αρμόδιο υπουργό, υφυπουργό του Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος... Οι απαντήσεις που έδωσε μες στη Βουλή... Είναι ο κύριος Οικονόμου. Ναι, μόνο ικανοποιητικές δεν ήταν, έτσι. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι... Για τον κύριο Χαρβαλιά, λέω. Τον κύριο Χαρβαλιά. Η ουσία είναι ότι... Είναι πολιτικής προστασίας ο κύριος Χαρβαλιά. Πολιτικής προστασίας, ναι. Έχεις δίκιο. Είναι κομμάτι όμως του Υπουργείου αυτού. Δεν έδωσε καμία απάντηση. Τουλάχιστον αυτά που ακούσαμε δεν ήταν σοβαρές απαντήσεις. Τέλος πάντων, ήρθαμε εδώ. Και τι βλέπουμε τώρα. Βλέπουμε το εξής. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά στην απάντηση που είχε δώσει στην ερώτηση, επίκαιρη ερώτηση, δεν θυμάμαι ακριβώς τι ήταν, που είχε γίνει στη Βουλή. Είχε πει συγκεκριμένα, πέραν των αγριόχειρων και ότι οι κυνηγοί συνοστίζονται, για να, πώς το λένε έτσι, για να χρυσώσει λίγο το χάπι, είπε ότι προωθείται ρύθμιση. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά και μου έχει μείνει. Προωθείται ρύθμιση για να μην πληρώσουν οι κυνηγοί την ερχόμενη κυνηγητική περίοδο. Από πότε το λέγαμε ότι θα γίνει έτσι ακριβώς όπως έγινε στο Ποκλή? Από πολύ παλιά. Αυτό που δεν μας είχε ξεκαθαρίσει και εκεί ήταν που πήραμε φωτιά. Γιατί πρέπει να φυλάς πλέον όχι μόνο την πλάτη σου. Λοιπόν, ήταν το εξής. Οι κυνηγοί δεν θα πληρώσουν. Προσπαθούσαμε να δώσουμε διάφορες ερμηνείες. Θα αναλάβει δηλαδή το κράτος τα τρέχοντα και τα πάγια έξοδα της κυνηγητικής συνομοσπονδίας συν αυτά που εισπράττει. Θα μας πιστώσει μόνο με αυτά που εισπράττει ή θα πει εγώ σας πιστώνω αυτά που εισπράττω και στην κυνηγητική συνομοσπονδία δεν πληρώνεται. Πράγμα που σημαίνει η διάλυση των κυνηγητικών οργανώσεων. Θυμάσαι τότε ότι το είχαμε σχολιάσει αρκετά και περιμέναμε διευκρινήσεις. Μα το είχαμε προβλέψει ότι θα γινόταν ακριβώς έτσι όπως έγινε. Ναι. Το είχαμε προβλέψει. Λοιπόν, οι διευκρινήσεις ήρθαν πριν από προχτές, πότε ήταν. Που βγήκε μια ρύθμιση, την υπέγραψε ο κύριος Σκρέκας, περνάει από το Υπουργείο Οικονομικών
και συνυπογράφεται τον Υπουργό Οικονομικών, γιατί έχει οικονομικό κομμάτι μέσα και οποιαδήποτε απόφαση που έχει οικονομικό κομμάτι μέσα περνάει και από το Υπουργείο Οικονομικών. Και βγήκε στο ΦΕΚ λέγοντας το εξής, ότι οι κυνηγοί που ανήκουν στα συνεργαζόμενα σωματεία και που είχαν βγάλει την άδεια τους πέρσι, θα μπορέσουν να βγάλουν φέτος την άδεια τους και τα ποσά θα έχουν ως εξής. Για τη γενική άδεια θα είναι 60 ευρώ συν τα χαρτόσημα συνολικά που πάνε 18, πάμε στα 78. Για την περιφερειακή άδεια θα είναι μείον 30 ευρώ συν 18, γιατί τα χαρτόσημα είναι πάγια, άρα πάμε στα 48 ευρώ. Και για την τοπική άδεια θα είναι 10 ευρώ συν τα χαρτόσημα 18 ευρώ, 28 ευρώ σύνολο της έκπτωσης. Έχουμε λοιπόν στη μία περίπτωση 78 ευρώ για τις γενικές άδειες, 48 ευρώ για τις περιφερειακές άδειες και 28 ευρώ για τις τοπικές άδειες. Αυτό με την προϋπόθεση ότι ο κυνηγός θα εκδώσει την ίδια άδεια που είχε εκδώσει πέρσι. Δηλαδή γενική πρέπει να ξαναβγάλει γενική, περιφερειακή, περιφερειακή και τοπική, τοπική. Αυτά ισχύουν μόνο για τα συνεργαζόμενα σωματεία. Είναι ένα μέτρο. Εγώ δεν λέω ότι είναι ένα μέτρο, είναι μία έκπτωση. Δεν έπρεπε όμως η απόφαση να είναι πιο γενναία και να πει από τη στιγμή που η πετιότητα του κράτους ήταν το να μην κυνηγήσουν οι κυνηγοί, θα αναλάβουμε και τα πάγια και τρέχοντα έξοδα της κυνηγητικής συνομοσπονδίας και οι κυνηγοί δεν θα πληρώσουν μία δραχμή. Αυτό δεν ήταν πιο σωστό. Δεν έγινε όμως έτσι. Μας πίστωσαν μόνο με τα χρήματα που εισπράττουν εκείνοι. Αυτό θα το κρίνει ο κόσμος βέβαια, έτσι. Εγώ τη θέση μου καταθέτω και την άποψή μου. Αυτό θα το κρίνουν οι ίδιοι οι κυνηγοί. Βλέπουμε ότι υπάρχει... Με συγχωρείς. Mm-hmm. Το θέμα δεν τελειώνει εδώ. Ναι. Δεν είναι τόσο απλό. Mm-hmm. Αφενός μεν θα πρέπει να έχουν υπόψη τους όσοι έβγαλαν τοπική άδεια, που είναι και οι περισσότεροι, διότι στην επαρχία οι περισσότεροι βγάζουν τοπικές άδειες, δεν βγάζουν ούτε περιφερειακές άδειες. Εάν πλήρωσαν πέρυσι, θα πω μια τιμή έτσι για να γίνω κατανοητός, αν πλήρωσαν πέρυσι 118 ευρώ, φέτος θα πληρώσουν 90. Mm-hmm. Τι είναι ο καύρος, τι είναι το ζουμί του. Εάν ισχύσουν αυτά που ίσχυαν. Όμως, με προηγούμενη υπουργική απόφαση το Υπουργείο Περιβάλλοντος τι έκανε, είπε παρατείνεται η θητεία των διοικητικών συμβουλίων των κυνηγετικών οργανώσεων για ένα έτος. Μέχρι το τέλος αυτού εδώ, ναι. Δεν θα γίνουν γενικές συνελεύσεις. Ακριβώς. Αλλά δίνουν το δικαίωμα στα διοικητικά συμβούλια των κυνηγετικών οργανώσεων να επιβάλλουν έκτακτες εισφορές. Να αποφασίσουν το ύψος. Να αποφασίσουν. Το ίδιο. Ναι. Τους δίνει το δικαίωμα να επιβάλλει. Επειδή λοιπόν τα σωματεία ήδη αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα, το πιθανότερο είναι ότι θα βάλουν έκτακτες εισφορές. Εγώ το θεωρώ το πιθανότερο όλο. Άρα, οι κυνηγοί τουλάχιστον με τις τοπικές άδειες δεν θα κερδίσουν απολύτως τίποτα. Θα πληρώσουν τα ίδια λεφτά και θα χάσουν ένα χρόνο κυνηγίου όπως χάσανε. Κοίταξε να σου πω κάτι. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί συμβαίνει το εξής. Δεν ενδιαφέρεται αν τα λεφτά που δίνει πάνε στο κράτος ή πάνε στο σύλλογο ή πάνε στο θυροφύλακα ή πάνε στον επιστήμονα ή πάνε στον υπάλληλο ή πάνε στον νίκη ή πάνε στο ρεύμα ή πάνε στις βενζίνες. Δεν ενδιαφέρει τι πληρώνει. Όταν θα του πούνε φέτος, έλα εδώ κύριε να πληρώσεις τα ίδια, ενώ πέρσι δεν κυνήγησες, κυνήγησες μέχρι τα τέλη του Οκτωβρίου, αν πρόλαβες, και φέτος δώσε μας πάλι 100-110 ευρώ, να βγάλεις μια άδεια, αλλά δεν σου εγγυόμεθα εμείς ότι θα κυνηγήσεις όλο τον χρόνο. Μπορεί τον Οκτώβριο που θα φύγουν οι τουρίστες, να έρθει ο κύριος Χαρδαλιάς ένα ωραίο απόγευμα στις 6 ώρα και να μας πει το κυνήγι απαγορεύεται. Nice. Είναι λίγο λεγμένα τα πράγματα. Έχουμε πληρώσει 2 φορές για να κυνηγήσουμε 2-3 μήνες. Να σου πω κάτι. Όλα αυτά βέβαια τα σύμφωνα. Είναι δύσκολη κατάσταση σου αποκλεί.
Ναι, το ξέρω. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν κινδυνολογώ. Όχι. Οφείλουμε... Κάνω προβλέψεις οι οποίες έχουν πολύ σοβαρή πιθανότητα να υλοποιηθούν. Κοίταξε Μινά, οφείλουμε πλέον με όλα αυτά που περάσαμε και αντιμετωπίσαμε να παίρνουμε τα χειρότερα σενάρια. Γιατί εκεί καταλήξαμε. Δηλαδή, φέτος... Τι θα σκεφτώ, το καλύτερο. Όχι, φέτος ήταν τα χειρότερα σενάρια, έτσι. Δεν μπορούσε κανείς να διανοηθεί ότι θα κόψουν το κυνήγι, το να φύγεις προς την επαρχία για να προστατεύσουν τον κόσμο από το συνοθισμό. Από το συγχρονισμό, πες το όπως θέλεις. Δεν το περίμενε κανείς αυτό. Λέγαμε όλοι ότι θα μπορούμε να βγούμε έξω. Στη φύση πάμε, αδελφέ, όπως πάνε οι ποδηλάτες, οι ορειβάτες, οι πεζοπόροι, έτσι. Να βγούμε κι εμείς. Όχι, εμείς ενοχλούσαμε. Εμείς είχαμε πρόβλημα κορονοϊού. Εμείς μεταφέραμε τον κορονοϊό. Εμείς μεταδίδαμε τον κορονοϊό. Ποιος το περίμενε αυτό το πράγμα. Οφείλουμε να κάνουμε τέτοια σενάρια και να προβλέπουμε το χειρότερο. Γιατί έτσι μας συμπεριφέρθηκαν. Εκείνοι μας ανάγκασαν να το κάνουμε αυτό. Και τώρα που τελείωσε το κυνήγι, ελάτε να δούμε, ξέρω εγώ, να κάνουμε μια έκπτωση στις άδειες, ελάτε να τα βρούμε όλα καλά. Αν θέλεις κάπου, αν θέλεις κάπου, αυτό εμένα, γιατί το είχα πει σε προηγούμενη εκπομπή, ότι όταν αρχίζουν να δίνουν, αυτό σημαίνει για μένα προεκλογική περίοδο, αν θέλεις, παίζει και αυτό. Παίζει και αυτό σενάριο, έτσι. Παίζει. Για να δούμε λοιπόν τα μηνύματα, γιατί τώρα σήμερα θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, γιατί δεν γίνεται ανανέωση. Έχω κάποια μηνύματα εδώ δίπλα στο αυτά που μπορώ να διαβάσω. Ας τα διαβάσουμε και τα υπόλοιπα θα μας τα ανεβάζει ο Γιώργος. Έκανα ανανέωση, Σοφοκλή. Σβήστηκαν αυτά που έβλεπα. Ήρθε ένα γκρουπ μηνυμάτων και δεν έρχονται καινούρια. Διαβάζω λοιπόν εγώ. Κάθε φορά ανανέωση. Θα μας βοηθήσει όμως ο Γιώργος ο Λελούδας. Μόλις ας πούμε καλύψουμε αυτά που μπορούμε να διαβάσουμε εμείς, θα τα ανεβάζει εκείνος να τα βλέπουμε. Ο Γιάννης Κοετζάς ρωτάει, καλησπέρα παιδιά, πείτε τι γίνεται με τα κουτιά μεταφοράς. Αγαπητέ φίλε, τα κουτιά μεταφοράς, όπως και μυστήρωση και όλα αυτά, είναι μέσα στο σχέδιο νόμου που θα αναρτηθεί για διαβούλευση. Αυτό που μπορούμε να γνωρίζουμε εμείς είναι αυτό που υπήρχε μόνο, που απαγόρευε τα κουτιά μεταφοράς. Ήταν αυτό που έκανε υποχρεωτική τη στήρωση στα σκυλιά, καθαρόιμα και μη. Το τι έχει αλλάξει στην πορεία. Εισηγήσεις έγιναν, συζητήσεις έγιναν, πολλά υπόθηκαν. Το τι έχει αλλάξει στην πορεία και το τι θα δούμε να αναρτηθεί στην δημόσια διαβούλευση, δεν είμαι σε θέση να σου απαντήσω. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή τηρείται σιγή ηχθείως. Δεν λέει κανένας τίποτα, δεν αναφέρει κανένας τίποτα για το αν έχει αλλάξει κάτι, για το αν θα αναρτηθεί ως έχει, έτσι όπως γνωρίζαμε τουλάχιστον αυτό που είχαμε διαβάσει και το είχαμε σχολιάσει σε αυτή εδώ την εκπομπή. Τι ακριβώς θα γίνει, εκείνοι γνωρίζουν. Ο Δημήτρης ο Κουτέλης, καλησπέρα Μινά και Σοφοκλή, καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Είδαν από την κυβέρνηση ότι δεν βγαίνουν τα κουτιά και άρχισαν τα δωράκια. Άδειες χωρίς εισφορές στο κράτος. Πιστεύω ότι ο λαός δεν θα ξεχάσει την αδικία. Αυτό είναι ένα σοβαρό και σημαντικό θέμα και το προσεγγίζω από μια άλλη πλευρά. Υπήρξε όλη αυτή η μεγάλη αντίδραση από τους κυνηγούς. Τεράστια αντίδραση. Και αυτό ουσιαστικά για την κυβέρνηση σημαίνει χαμένους ψήφους. Μην γελιόμαστε. Όλες οι κυβερνήσεις, όλα τα πολιτικά κόμματα και τα ψηφαλάκια λειτουργούν και δουλεύουν. Είναι τυχαίο ότι επιλέχθηκε αυτή εδώ η εποχή για να υπάρξουν, ξέρω εγώ, βελτίωση στις σχέσεις, να ανακοινωθεί το ότι έστω θα κερδίσουμε, ας πούμε, τα υπερδημοσίου μαζί με τα χαρτόσημα. Είναι τυχαίο. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι είναι τυχαίο. Εγώ θα διαφωνήσω για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια με τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Κουτέλη. Mm-hmm. Δεν πρόκειται, φίλε Δημήτρη, για δωράκια. Δεν μας κάνουν κανένα δώρο. Πέρσι μας είπανε, δώστε μας 60 ευρώ συν 18, 30 συν 18 ή 10 συν 18, για να σας δώσουμε ως κράτος το δικαίωμα να κυνηγάτε. Εφόσον λοιπόν αυτό το δικαίωμα μας το δώσανε και μετά μας το πήρανε πίσω, ήταν υποχρεωμένοι να μας δώσουν δωρεάν φέτος, δηλαδή να μην μας ξαναζητήσουν τέλη κυνηγετικής άδειας, διότι δεν την αξιοποιήσαμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν μας επέτρεψαν να την αξιοποιήσουμε. Δεν μας κάνουν κανένα.
Δεν τους χρωστάμε τίποτα. Μας χρωστάνε. Αυτό ήθελα να πω τώρα, Μινά μου. Ότι εάν δεν το έκαναν αυτό, υπήρχε το ενδεχόμενο, το πολύ πολύ μεγάλο ενδεχόμενο, όχι οι κυνηγετικές οργανώσεις, γιατί δεν τους αναγνωρίζεται στα αστικά μη κερδοσκοπικά σωματεία. Δεν αναγνωρίζεται ένομο συμφέρον. Μπορούσα όμως εγώ με το Μινά και ο κάθε εγώ με το Μινά να κάνει μία προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί μας αναγνωρίζεται ένομο συμφέρον, γιατί έχουμε βάλει το χέρι στη τσέπη και έχουμε βγάλει λεφτά υπέρ του δημοσίου, και να ζητήσουμε αυτά τα χρήματα πίσω, γιατί δεν τα αξιοποιήσαμε. Είχαμε κάθε δικαίωμα. Το ίδιο έπρεπε να κάνει και με τα τέλη κυκλοφορίας. Ακριβώς. Ακριβώς. Εγώ είμαι συνταξιούχος. Δεν εργάζομαι. Έχω όμως αυτοκίνητο. Από τη στιγμή που μου απαγόρευσε την κυκλοφορία, διότι δεν μου έδινε δικαίωμα εμένα να πάω ούτε σε εργασία, διότι δεν εργαζόμουν, ούτε πουθενά άλλου, μου επέτρεπε να κινούμε μόνο με τα πόδια, με έβαλε και πλήρωσα τέλη κυκλοφορίας για ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν το κυκλοφορώ. Mm-hmm. Να. Λοιπόν, συνεχίζω με μηνύματα. Χιλίας Μαργέτης, καλησπέρα φιλαράκια μου, Μινά και Σοφοκλή. Ο Περικλής, ο Ρούκας, καλησπέρα σας. Ο Τζίμο Μελωδός, καλησπέρα, Μινά και Σοφοκλή, από Πλέντς, Τσεχίας. Τώρα, πώς διαβάζετε αυτό? PLZN, PL, Ψλέν. Το είπα. Άσε, γιατί θέλουμε να έχουμε και συνέχεια να μιλάμε, μην μπερδευτώ και. Ο Νίκος ο Γιανακόπουλος, καλησπέρα από Καλαμάτα. Ο Μιχάλης ο Τουσουλής, καλησπέρα στην παρέα. Η ψηφοφυρία και το σοου καλά κρατά, λέει από τον Πρωθυπουργό. Ο Νίκος ο Μιλιώνης, καλές γιορτές σε όλους, υπομονή και επιμονή. Τα θέματα για το κυνήγι είναι δύσκολα. Από αρχή Νοεμβρίου είπαν έχουμε τέταρτο κύμα. Το κατάλαβες, λέει τώρα? Είναι αυτό που έλεγε ο Μίνας. Ο Νίκος ο Αναγνωστόπουλος, καλησπέρα από Καλαμάτα. Κάτι ακούστηκε για τις άδειες 2021-2022 για κάποια μείωση, ξέρουμε κάτι? Αυτό λέμε τόση ώρα, Νικόλα μου, νομίζω να τα άκουσες και να ενημερώθηκες. Έχεις στείλει και νωρίς το μήνυμα, προφανώς τα έχεις ακούσει. Ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος, καλό απόγευμα σε όλους τους συναδέλφους κυνηγούς και κοινόφιλους. Ο Νίκος ο Τσάουσης, καλησπέρα μάγκες. Εγώ πάω, λέει, στα νησιά, ταράτσα και στο βουνό μπαλκόνι για Πάσχα. Ωραίος. Πάει για ταράτσα, ε. Το σπίτι του δηλαδή, θα κάτσει στην ταράτσα. Η Μπαλάκου Εφροσύνη, ποιο Νοέμβρη, λέει, από Σεπτέμβρη το λένε. Ωχ, Παναγιά. Γεια σου, Εφροσύνη. Ο Γιώργος ο Μανιάς, καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα σε όλους. Ο Νίκος ο Μιλιώνης, δυστυχώς, μακάρι, λέει, να μας αφήσουν. Στα παρακαλετά δεν γίνεται τίποτα. Ο Σπύρος ο Ράπτης, καλησπέρα παλικάρια. Ο Γιάννης ο Φρέτζης, για τους πατριώτη, καλησπέρα, λέει, στην παρέα. Αθηνά Κωστάκη, καλησπέρα από τα Γιάννενα. Ο Διαμαντής ο Μέλος, καλησπέρα σε όλους. Μας βρίσκεται. Ο Νίκος ο Διπλαρής, καλησπέρα παιδιά από το Λεμαίδα. Ο Παναγιώτης ο Καράς, καλησπέρα και καλές γιορτές με υγεία. Και ο Γιάννης ο Περδίκης, καλησπέρα Λεβέντες. Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες. Και σπίτι μου, λέει, και στο. Στέλνει χαιρετίσματα και στο φίλο του Πελάκη τον Πάκα. Γεια σου, Γιάννη. Λοιπόν, μέχρι εδώ έχω. Συνέχισε, πατάω refresh εγώ. Πώς το λένε στα ελληνικά? Επανεκκίνηση. Okay. Επανεκκίνηση. Η Νταντά. Είχα τρεις νταντάδες αγγλίδες. Τι να κάνω, Μινά μου. Και τρεις νταντάδες αγγλίδες ήταν. Τι να κάνω. Δεν λοιπόν, ξέρανε ελληνικά. Πάμε παρακάτω. Γι' αυτό έχεις πρόβλημα με τα ελληνικά. Ο Νίκος ο Μιχαλόπουλος λέει καλησπέρα Σοφοκλή και Μινά. Η μόνη σχέση που θα προχωρήσει η κυβέρνηση με τους κυνηγούς είναι το οριστικό διαζύγιο. Δεν είναι εξάδικο. Ο Δημήτρης Πατρής, καλησπέρα από την βροχερή Θεσσαλονίκη. Βρέχει στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους από τη Χαλκίδα, λέει ο Γιάννης ο Τωτός. Ο Λάζαρος ο Τσάλας, δεν ακούμε καλά, πολλές διακοπές. Ελπίζουμε να αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Ο Γιάννης ο Καρβουνιάρης στέλνει την καλησπέρα του. Ο Γιώργος ο Μεσαριτάκης, καλησπέρα από το Ηράκλειο της Κρήτης. Ο Νίκος ο Καπέρης, καλησπέρα παιδιά, πότε θα κυνηγήσουμε, έλεος πια. Ο Γιάννης ο Δαρδαμάνης, καλησπέρα από την Πρεβέζα. Φίλε Γιάννη, τα ακούς. Ο Γιάννης είναι πολύ καλός φίλος. Και ελπίζω ότι εσύ λόγω θέσεως να μπορείς να τα μεταφέρεις τουλάχιστον. Να είσαι καλά, χαίρομαι που είσαι κοντά μας. Ο Ιορδάνης ο Παπαδόπουλος, καλησπέρα από το Περιστέρι.
Ο Θανάσης ο Γεωργοπετρής. Καλησπέρα από την Κέρκυρα. Θέλω τη γνώμη σας για το Super Cos Zen Beretta S55. Ευχαριστώ. Θανάση, το S55 είναι το πρώτο αλληλεπίθετο, το πρώτο Super Cos Zen που έβγαλε η Beretta. Και πάνω σε αυτό είναι βασισμένα ακόμα και τα σημερινά της όπλα. Ένα ιστορικό ντουφέκι και ένα ντουφέκι χωρίς προβλήματα. Το πρώτο αλληλεπίθετο με χαμηλό προφίλ. Μόνο τα καλύτερα έχουμε να πούμε. Ήταν το S55 τότε με απλούς εξορχείς. Το S56 ήταν με αυτομάτους. Ιστορικά ντουφέκια. Εξαιρετικά όπλα. Εξαιρετικά. Ακόμα και τώρα εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά όπλα. Και έχω δεν υπάρχουν... τις διαφορές με τα 687. Ο Αλέξης ο Κατζηλιάρης, καλησπέρα από τον Άγιο Στέφανο. Ο Γιάννης Γιαννούλης, καλησπέρα σας. Ευτυχώς που υπάρχετε κι εσείς και μας εκφράζετε και αναδεικνύετε τα προβλήματά μας, γιατί τα όργανά μας είναι απόντα. Εντάξει, δεν είναι απόντα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ακία Κέρ, επικοινωνιακή βλακεία. Αυτό είναι αυτή η κυβέρνηση. Δημήτρης Βετεράνος, μπράβο σου Μινά, καλά τα λες. Γιώργος Βασίλης. Κάποιο πρόβλημα έχουμε με το Μινά. Εγώ... Κάποιο πρόβλημα έχουμε με τη σύνδεση με το Μινά. Σήμερα δεν πάει καλά το διαδίκτυο, τουλάχιστον στο κομμάτι του Μινά. Συνεχίζω εγώ με τα μηνύματα βέβαια που έχω. Στην... Έπιασα πάτο που λένε. Θα προσπαθήσω να ξαναβγω στην επιφάνεια. Okay. Μινά σε χάνω. Συνεχίζω εγώ με τα μηνύματα που έχω. Θα δείτε, λέει ο Νίκος Ομάλης, αυτά που βλέπω και ανεβάζει ο Γιώργος τους παρασυλλόγους να κάνουν χρυσές δουλειές. Εγώ συνεχίζω τα μηνύματα από τον Σταύρο τον Αναστόπουλο, γιατί από εκεί έχω μηνύματα. Με συγχωρείτε αν έχω παρακάμψει κάποια. Δεν τα έχω παρακάμψει, δεν τα βλέπω στην οθόνη. Ο Σταύρος Αναστόπουλος, λοιπόν, καλησπέρα. Μαύρο την κυβέρνηση και όχι μόνο. Οι κυνηγοί, όλοι γύρω μας λένε, τους γίνει μάθημα που τα βάλανε με τους κυνηγούς. Ο Δημήτρης ο Βαβαδόπουλος, καλησπέρα κύριε από Ελβετία. Ο Απόστολος ο Κόπανος, η άδεια κυνηγίου τοπική θα είναι, λέει, πιο φθηνή του χρόνου. Είπαμε αναλογικά, αγαπητέ φίλε, ποιες θα είναι εκτόσεις. Οι εκτόσεις έχουν ως εξής. Θα πληρώσετε του χρόνου, αν παραμείνει, ας πούμε, η έκτακτη φορά ίδια στους συλλόγους, που ίδια θα παραμείνει, γιατί τους δίνει το δικαίωμα να την ανανεώσουν και να τις υπογράψουν άμεσα οι δασικές αρχές. Αλλά αν παραμείνει η ίδια, εσείς θα πληρώσετε του χρόνου για τις τοπικές 28 ευρώ λιγότερα. Για τις περιφερειακές 48 ευρώ λιγότερα και για τις γενικές 78 ευρώ λιγότερα. Αυτές είναι οι τρεις κατηγορίες και εκτόσεις που θα γίνουν αναλογικά με βάση αυτά που εξήγηλε η κυβέρνηση. Ο Φώτης ο Κυζέλης, καλησπέρα από Μακεδονία, πάμε δυνατά. Ο Δημήτρης, τι λέει, Σαγιάννης, αν το διαβάζω καλά, καλησπέρα παιδιά, τώρα λέει που πήρατε χαμπάρι ότι είναι ψεύτες και ανθέληνες, Δημήτρης από το Μενίδη. Περιπάντως, καλησπέρα από Γιάννενα, κόλλα γελέα από τα φουρνάρια κορονοϊός. Ό,τι θέλουμε μπορούμε να πούμε, αγαπητέ φίλε, από παντού κόλλα, γι' αφού δεν μας αφήνανε, εμείς στέγαμε. Ο Σταμάτης ο Μουζενίδης, γεια σου. Ναι. Ο Σταμάτης ο Μουζενίδης, καλησπέρα παλικάρια, γεια σου Σταμάτη. Ο Νίκος ο Αναστόπουλος και κάποιες πέρσι λέει που δεν είχε βγάλει άδεια φέτος, πόσο θα πληρώσει την άδεια του. Κανονικά θα την πληρώσει. Κανονικά. Χωρίς καμία απολύτως. Δεν είναι ναι. Χωρίς καμία απολύτως. Το ίδιο θα συμβεί και αν κάποιος πέρσι έβγαλε τοπική και φέτος θέλει να βγάλει περιφερειακή ή γενική. Εάν θέλει να βγάλει άλλου είδους άδεια φέτος, θα πληρώσει τα τέλη κανονικά. Ο Κώστας ο Τζαμαλής, μπράβο λέει και στους δύο Μινά και Σοφοκλή, γιατί το θέμα των στηρώσεων λέει που ο Πρωθυπουργός, όπως δήλωσε στην κυρία της Φιλοσοφικής, δεν πρόκειται να κάνει πίσω, όπως του ζήτησε η κυρία, ποιο το νομικό πλαίσιο ως προς την προστασία των σκύλων. Νομικά λέει τα δεσποζόμενα σκυλιά, για ποιο λόγο να κάνουν και αυτά στήρωση. Οι δικοί μας νομικοί πάνω σε αυτό τι έχουν να πούν και να πράξουν. Αν θυμάμαι καλά, και θυμάμαι καλά, ο πρόεδρος της Κυνηγητικής Νομοσπονδίας είπε και εδώ σε δήλωσή του που έκανε και γενικότερα, γιατί έχει βγει τελευταία και σε κανάλια και έχει κάνει δηλώσεις με το θέμα αυτό, είπε το εξής, ότι αν και εφόσον υπάρξει κάτι τέτοιο στο σχέδιο νόμου, θα γίνουν προσφυγές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια για το θέμα αυτό.
Κάποιοι μίλησαν για παράνομο, ότι είναι παράνομο αυτό, αλλά ωστόσο δίνει λύσεις. Εμφανίστηκε και ο υπουργός, ο πρώην υπουργός, ο πρώτος υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, υπουργός περιβάλλοντος, υπουργός μάλλον περιβάλλοντος, ο κύριος Τσιρόνης, και έκανε και εκείνος δηλώσεις επί του θέματος. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ο Κώστας ο Στέλιος, τα μέτρα λέει που θεσπίζουν για τα μαγαζιά είναι μόνο και μόνο να αλλάξει χέρια η εμπορία των όπλων. Η οικογένεια του Πρωθυπουργού έχει σχέση, λέει, με το Αλυσβερίσι από παλιά και ξέρει καλά το κέρδος που έχει εκεί. Ίσως να θέλει να νομιμοποιήσει μία από τις δραστηριότητες της οικογένειας, εξοντώνοντας τον ανταγωνισμό. Business as usual, που λένε και στο χωριό μου. Άλιστα, είναι πολύ συνηθισμένο, λέει, στις business. Ο Κωνσταντίνος ο Φρίκας, καλησπέρα από τα Ιωάννενα. Το κλείνει, με συγχωρείς. Αυτό είναι... Δεν θα συμφωνήσω με τον Κώστα. Να δικαιολογήσω την οικογένεια του Πρωθυπουργού, αλλά επειδή ξέρω ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο δεν έχει κέρδη. Δεν έχει κέρδη, φίλε Κώστα, και δεν ενδιαφέρει κανέναν να ασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο. Και θα σου πω και το εξής. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έδωσε την αναστολή με αυτό ακριβώς το σκεπτικό. Ότι είναι τόσο μικρός ο τζίρος των καταστημάτων που θίγονται, που τα έσοδά τους δεν επαρκούν για να φτιάξουν τέτοιου είδους μαγαζιά που ζητάει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Εγώ θα ρωτήσω με κάτι τόσο άλλο. Μικρός ο τζίρος τους, τόσο μικρά τα κέρδη τους, που δεν συμφέρει να γίνουν τα μαγαζιά έτσι που ζητάει. Είναι τεράστιο το κόστος. Εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο, το οποίο το είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή. Δεν θυμάμαι στο ραδιόφωνο ή εδώ. Λίγη σημασία έχει. Θέλω αυτά τα μαγαζιά δεν πουλάνε μόνο όπλα και μόνο φυσίγια. Πουλάνε και άλλα πράγματα. Και για το καλοκαίρι, έτσι, γιατί το κυνήγι είναι 6 μήνες, δεν μπορούν οι άνθρωποι να ζήσουν από την. Μόνο από το κυνήγι. Ρωτάω κάτι. Ένα τέτοιο μαγαζί πουλάει βατραχοπέδιλα, μάσκες, σκουφάκια για το κολύμπι αυτό που φοράγανε παλιά. Εάν θέλει κάποιος να πάει να πάρει ένα σκουφάκι τέτοιο για την κολύμβηση, που κάνει, ξέρω εγώ, 3, 5, 7, 8 ευρώ, πρέπει να πάει να πατήσει μία πόρτα, να περιμένει μια ασφαλείας για να ανοίξει, να μπει μέσα να παρακολουθείται από κάμερες, να, για να αγοράσει ένα σκουφάκι να κάνει μπάνιο στη θάλασσα. Δηλαδή, τι λογική έχει αυτό το πράγμα? Η λογική που είναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Επειδή ξέρω την αγορά, θα σου πω το εξής. Τα περισσότερα μαγαζιά, όπως πολύ σωστά είπες, πουλάνε και άλλα πράγματα. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Ένα πολύ καλό μαγαζί με είδικη γκαλερίας που υπάρχει στο Καρλόβαση της Σάμου, γιατί στο Βαθύ δεν υπάρχει μαγαζί, έκλεισε, έφυγε από τη ζωή ο Βαγγελάκης ο Πέτρου, δεν υπάρχει μαγαζί. Πουλάει ήδη και γαλερία. Στο μαγαζί αυτό μπαίνουν 200 άνθρωποι για να πάρουν χρώματα και σιδηρικά την ημέρα και είναι ζήτημα αν θα πει ένας κυνηγός θα πάρει ένα κουτί φυσίγια. Θα κλείσει το μαγαζί του για ένα κουτί φυσίγια. Που το έχει και όλα τα φυσίγια τα έχει σε περιορισμένο χώρο, σε ειδικό χώρο, με σιδερένιες πόρτες κλεισμένα. Θα κλείσει το μαγαζί του. Έχουμε τρελαθεί εντελώς. Με συγχωρείς πολύ, δηλαδή για να πάω να πάρω εγώ για την καρδερίνα μου ένα σακουλάκι τροφή ή για τη γάτα μου 2 ευρώ τροφή, θα περιμένω να ανοίξει πόρτα ασφαλείας για να με παρακολουθούν οι κάμερες για να πάρω για τη γάτα μου, γιατί είναι και pet shop τα περισσότερα τα μαγαζιά. Αυτές τις προϋποθέσεις δεν μπορεί να τις στηρίξει ούτε η Φραγκόνια στη Γερμανία. Δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή... Ο Κωνσταντίνος ο Φρίγκας, καλησπέρα σας από Ιωάννινα. Τα καθρεφτάκια λέει στους ιθαγενείς. Δεν πρέπει να μας προσανατολίζουν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Έτσι, Κωνσταντίνε. Ακριβώς. Ο Γιώργος ο Μανιάς. Ερώτηση λέει. Όμως, αν το κλείσουν πάλι, λέει, τον Οκτώβρη, τι θα κάνουμε? Τι θες να κάνουμε? Επανάσταση, τι θα κάνουμε? Αυτό λέμε, Γιώργο. Πεπόνι, μαχαίρι, καρπούζι, όλα τα έχουν εκείνοι. Εμείς δεν έχουμε τίποτα. Ο Κώστας ο Μπεθυμούτης. Τι τραγούδι λέει της εκπομπής, πώς το λένε? Α, λέει το τραγούδι της εκπομπής, εννοεί τις πρωινές κλασίες το πρωί. Αυτό, αγαπητέ φίλε, το τραγούδι
Είχε έρθει εδώ στην Ελλάδα ένα φεγγάρι, ο Sting. Καλεσμένος του Μινά, του είχε κάνει προβατίνα και ένα βράδυ με φεγγάρι στην ταράτσα άρχισε να το ψιθυρίζει ο Μινάς. Το έπιασε ο Sting, το Ρούσια, και από εκεί και πέρα το έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία. Βέβαια, του Μινά δεν του έδωσε κανένα δικαίωμα. Αλλά τι να κάνουμε, έγινε διάσημο το τραγούδι, αρκεί αυτό το Μινά. Είναι του Sting το Ρούσια. Ο Νίκος Ομαλής. Θα δείτε, λέει, τους παρασυλλόγους να κάνουν χρυσές δουλειές. Οι παρασύλλογοι θα κάνουν χρυσές δουλειές. Πώς, αγαπητέ φίλε, δεν υπάρχει έκπτωση τώρα. Για εκείνους δεν θα υπάρχει έκπτωση στις εισφορές και στα χαρτόσημα. Δηλαδή, αυτό το, στη γενική άδεια, αυτό το 78, δεν θα μπορούν να το κάνουν έκπτωση οι παρασύλλογοι, γιατί ισχύει μόνο για τα συνεργαζόμενα με το Υπουργείο Σωματεία η ρύθμιση αυτή που έχει γίνει. Ο Παντελής ο Ρούκας, καλησπέρα στην παρέα από Γιάννενα, ο Γιάννης ο Τσακαλή, έτσι λέει, καλησπέρα σε όλους από Τρέκαλα. Ο Κωνσταντίνος ο Μάνδαλος, καλησπέρα από Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδική, ο Δημήτρης ο Οικονόμου. Υπάρχει επάφεια από κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης προς την κυνηγητική κοινότητα. Μαζί με την ασχετοσύνη είναι ένα πολύ αρνητικό κοκτέιλ και κάνει το μέλλον του κυνηγίου αμφίβολο. Είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα χρειάζονται οργάνωση και συντονισμό όλων των κυνηγητικών οργανώσεων και μακριά από κομματικές ταυτότητες. Γεια σας κύριοι από Αρτέμιδα Αττικής. Γεια σας. Το ότι χρειάζεται να είμαστε ενωμένοι και να ενημερωνόμαστε και να ξέρουμε, ας πούμε, να πάσα στιγμή τι γίνεται, ναι, σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Τώρα, το ότι υπάρχει ένα αντικυνηγητικό μένος στην κυβέρνηση, δεν θα έλεγα όχι, με όλα αυτά που έχουμε, ας πούμε, δει μέχρι τώρα, μπορούμε να υποθέσουμε και αυτό, έτσι. Ο Αντώνης ο Πρωτονετάριος, καλησπέρα σας, λέει, σε όλους. Αν θέλουν να μας κάνουν δωράκι, να πληρώσουν και τις εισφορές στις κυνηγητικές οργανώσεις από το Πράσινο Ταμείο. Είναι αυτό που είπαμε στο ξεκίνημα. Ότι λογικά θα έπρεπε να πούνε, έλα εδώ κυνηγέ, πλήρωσες, ναι. Κυνηγητική συνομοσπονδία και κυνηγητικές οργανώσεις έχουν μελέτες, έχουν θυροφυλακή, έχουν πάγια έξοδα, έχουν νίκια, έχουν. Λοιπόν, ελάτε εδώ κυνηγητικές οργανώσεις, ο κυνηγός δεν θα πληρώσει μία δραχμή. Πόσα είναι τα έξοδά σας, 10 εκατομμύρια ευρώ, χοντρικά 10,5 εκεί είναι περίπου. Πάρτε αυτά τα 10,5 εκατομμύρια, βγάζω κι εγώ στην πάντα τις εισφορές προς δημόσιο και τα χαρτόσημα και ο κυνηγός που έβγαλε πέρσι την άδεια του δεν θα δώσει ούτε μία δραχμή. Αυτό που έκαναν, το έκαναν από μένα. Πρόσεξε να δεις τώρα τι θέμα ανακύπτει. Ναι. Τον Ιούλιο θα γίνει σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος υπό τον κύριο Αμυρά προφανώς, αν δεν έχει αλλάξει τίποτα, για τη νέα ρυθμιστική. Για να βγει η νέα ρυθμιστική, τι χρειάζεται? Μελέτες. Θα ισχύουν σπασινές. Μπράβο, μελέτες επικαιροποιημένες. Θα ισχύουν οι περσινές. Ποιος θα τις κάνει τις μελέτες? Οι κυνηγετικές οργανώσεις. Ποιος θα πληρώσει τους επιστήμονες που θα κάνουν τις μελέτες? Οι κυνηγετικές οργανώσεις. Χωρίς έσοδα πώς θα τους πληρώσουνε? Τέλος πάντων, τώρα είναι... Γιώργος Φωτόπουλος, καλησπέρα από Καλαμάτα. Ακούγεται τίποτα για μείωση? Αυτά που λέμε, Γιώργο μου, αυτά εδώ, αυτά τα είπαμε, μην τα ξαναλέμε πολλές φορές. 78, 48, 28. Γενική, περιφερειακή, τοπική, οι μειώσεις. Ο Δημήτρης ο Λαζάρης, δυστυχώς φίλε Δημήτρη. Ο Λάζαρης, ο φίλος μου Δημήτρης. Δυστυχώς φίλε Δημήτρη, ο Έλληνας έχει, λέει, αυτό το μείον, ξεχνά εύκολα. Εύχομαι να διαψευθώ. Ο Παναγιώτης ο Γρεκός, καλησπέρα στην παρέα. Ο Γιώργος Επιπλακοντός, καλησπέρα σε όλους από Κοζάνη. Ωραία. Ο Γιώργος ο... Ψυχούλας. Μόλις είπαμε να απαντήσω, λέει, στην Αυστραλία και δώσαμε ένα χρόνο ελεύθερο, δηλαδή το 22 κυνηγάμε ελεύθερα με την άδεια του Φυλαδίου του 20, να είμαστε, λέει, καλά για το πρόγραμμα και ενημέρωση. Αυτές είναι λύσεις. Αυτές είναι λύσεις. Με την άδεια του 2021 θα έπρεπε να κυνηγήσουμε και το 2021-2022. Ναι.
Εάν ήθελε να είναι δίκαιη η κυβέρνηση. Αλλά εντάξει, αυτό που φρόντισαν τώρα από την πλευρά τους είναι να καλυφθούν σε ό,τι αφορά το νομικό κομμάτι για να μην γίνουν προσφυγές με βάση το ένομο συμφέρον που αναγνωρίζεται σε εμάς, όχι στις κυνηγητικές οργανώσεις, σε καμία οργάνωση βέβαια. Τι με βάση το ένομο συμφέρον. Όπως έδωσε παράταση ισχύως για χιλιάδες πράγματα, θα έπρεπε να δώσει και παράταση ισχύως για την άδεια κυνηγίου. Ναι, και να χρηματοδοτήσει τις κυνηγητικές οργανώσεις για να μπορεί να χρηματοδοτήσει. Να χρηματοδοτήσει, από εκεί και πέρα θα βλέπαμε τι θα κάνουμε. Ο Κωνσταντίνος Πόιντερ Κρίστη, τον Οκτώβρη σίγουρα έχουν τέταρτο κύμα. Λέει, ήδη είναι κανονισμένο, κανένας μην βγάλει άδεια. Φτάνει πια η κοροϊδία, επειδή με λέει καλό παιδί. Τώρα λένε μόνο το του δημοσίου, τα παράβολα ή όλα ή τίποτα. Και πάλι λέει να μην βιαστούμε να βγάλουμε, να μην βγάλουμε μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Ποτέ μέχρι... δεν ξέρεις θα γίνει. Ποτέ ναι. Ξημερώνει. Μέχρι εκεί έχω μηνύματα, Μινά. Αν έχεις παρακάτω διαβάζεις, να πατήσω ένα refresh, θα φύγω και θα ξανάρθω. Λέει ο Κώστας ο Κασιώτης, λέει φωτιά και λάβρα σήμερα ο Μινάς. Μπαίνε Γιούτσο. Δεν θυμήθηκε στο Γιούτσο. Απλά με πνίγει το δίκιο, φίλε Κώστα. Ο Βελισάρης, ο φίλος μου, ο Βελής. Καλησπέρα από την Ηλιούπολη. Γεια σου, Βελή. Ο Στέλιος ο Μπίκας. Καλησπέρα από τη Δράμα. Αυτό με τις άδειες και πολύ καλά εδώ τα λέει ο Μινάς, αλλά έπρεπε να αναλάβουν ολόκληρο το κόστος των αδειών, γιατί δεν χάσαμε μόνο τα λεφτά που παίρνει το κράτος, αλλά και τα λεφτά που πάνε στους συλλόγους και τις ομοσπονδίες. Ακριβώς έτσι είναι. Έτσι είναι, Στέλιο. Ο Τζίμο ναι. Μελωδός. Καλησπέρα, Μαρόκη. Z3. Πολύ καλό τουφέκι. Ένα πάρα πολύ καλό τουφέκι. Το έχουμε δοκιμάσει κατ' επανάληψη. Το έχουμε παρουσιάσει στο περιοδικό κατ' επανάληψη. Βγαίνει και σε σκοπευτικό, βγαίνει και σε κυνηγετικό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή και δεν είναι ακριβό όπλο. Ναι, είναι ωραίο. Κώστας ο Μάστορας. Καλησπέρα, Μινά, και σε φωτιά. Σε όλη την παρέα στην αναζήτηση για σουκιά ή καλαμάρια να ετοιμάζουμε τα ζωντανά μας. Θα βλέπεις, ο Κώστας το έχει τρίπορτο, όχι δίπορτο. Και κυνήγι και σκοπευτήριο και ψάρεμο. Γιατί μπορεί κάπου θα μου κάτσει. Λοιπόν, συνέχισε αυτό, εσύ, διότι εγώ δεν έχω άλλα. Αυτό εξασφαλίζει το τρίπορτο, το κυνήγι ψάρεμα σκοπευτήριο, εξασφαλίζει ένα μεγάλο σε διάρκεια γάμου. Όσο δεν είσαι σπίτι, έτσι, τόσο περισσότερο, τόσο μεγαλώνει η χρονική διάρκεια του γάμου. Έτσι. Όταν κάθεσαι σπίτι, αρχίζουν και φταίνουν οι παντόφλες, που μιλάς, που ανασένεις, που υπάρχεις, που ζεις, που καταναλώνεις αέρα. Χίλιες φορές καλύτερα. Τρίπορτο, τετράπορτο, να έχεις με κάτι να ασχολείσαι, έτσι. Ο Κώστας ο Κατακουζίνος, ο Γιώργος ο Λαυρόπουλος, καλησπέρα από Δεσκάτη, ο Κωνσταντίνος ο Κατακουζίνος. Κανένας να μην βγάλει άδεια, λέει, μιλάμε για τέταρτο κύμα. Ζημιά, λέει, από τον Οκτώβριο. Το έχουν κανονισμένο να δώσουν μόνο δωρεάν ούτε ευρώ. Ο Βασίλης ο Μαυρομάντης, καλησπέρα στο Φοκλή και Μινά. Είδαμε άλλο ένα σόλιο από τον Πρωθυπουργό. Θέλησε με αυτόν τον τρόπο να περάσει κάποια μηνύματα και επιφυλάσσομαι για την έκβαση. Οι δίθεν φιλόζωοι πανηγυρίζουν και οι κυνηγοί και πολλοί πολίτες έχουν αγωνία. Το σκυλάκι το ονόμασε Φιστίκι. Εγώ προσθέτω μάλλον αλμυρό Φιστίκι. Φιστίκι το ονόμασε. Ο Τζίμο Μελωδός, αφού μας έκοψαν, λέει, το κυνήγι χωρίς λόγο, πάλι τα ίδια θα μας κάνουν το φθινόπωρο, εκτός αν έχουν εκλογές. Η μοναδική ελπίδα μας. Ο Νίκος ο Μπαντατζίμ. Ποτέ, λέει, και καμία κυβέρνηση δεν ασχολήθηκε ενεργά με το κυνήγι. Ίσως δεν αντιλήφθηκαν ή δεν μπόρεσε κάποιος από εμάς να τους δώσει να καταλάβουν τι σημαίνει κυνήγι. Ψυχοθεραπεία, περπάτημα, υγεία, φιλία, γνώση και περπάτημα στην ύπαιθρο. Καθώς επίσης και γνώση των βουνών και των συνόρων της χώρας. Είναι καιρός, πιστεύω, για να σε υπολογίζουν. Πρέπει να σε φοβούνται. Όλοι οι σύλλογοι, μηδενός το ξερουμένου, σε καιρό εκλογών οι πρόεδροι βοηθούσαν, λέει, και από 2-3 υποψήφιους βουλευτές και προσπαθούσαν να πάρουν. Μέχρι εκεί έχει έρθει το Νίκο. Νίκο, το μήνυμα. Νίκο, μου θα σου πω κάτι. Στις προεκλογικές περιόδους, οι βουλευτές και όσοι έρχονται να ζητήσουν τον ψήφο μας, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι είναι βουνό, τι είναι κυνήγι, τι είναι κυνηγή, τι κάνουν κυνηγοί. Μας χτυπάνε στην πλάτη, είμαστε καλά παιδιά, χρήσιμοι, ωφέλιμοι για την κοινωνία, για το περιβάλλον, για τα άγρια είδη. Όταν τελειώσει η προεκλογική περίοδο και πάρουν αυτό που θέλουν, τότε μπαίνουμε σε μια λογική που λέει ότι εντάξει ρε παιδιά, αυτό που μας λέτε να το σκεφτούμε, δώστε μας λίγο χρόνο, υπάρχουν και άλλοι να μην έχουμε αντιδράσεις.
αυτά τα ζούμε τουλάχιστον 30 χρόνια που ασχολούμαι εγώ με αυτή τη δουλειά. Αυτό ζω. Σε προεκλογική περίοδο ξέρουν τα πάντα για μας. Όταν λήξει η προεκλογική περίοδο και πάρουν αυτό που θέλουν, τότε μπαίνουμε στη λογική του ότι πρέπει να πάμε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ροζ ελέφαντες, τι κάνουμε, γιατί υπάρχουμε, γιατί ζούμε, γιατί αναπνέουμε. Ο Γιώργος ο Τριανταφύλου. Καλό θα ήταν, λέει, να μεριμνήσουμε από τώρα για την επόμενη κυνηγητική χρονιά. Γιατί πιθανόν να ξαναπεράσουμε τα ίδια. Η αλήθεια είναι πως μαζί με τους κυνηγούς την πάτησαν και οι ψαράδες. Δεν θα μπορούσε, λέει, να αφήσει αυτούς και εμάς. Όχι. Το μέρος της αντικυνηγητικής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχει να κάνει ξεκάθαρα με το κυνήγι. Αυτό θα πρέπει να το θυμόμαστε. Και λέω εγώ το εξής. Απλό. Βγαίνει ένας υπουργός, γιατί το είδαμε το έργο την προηγούμενη φορά. Βγαίνει ένας υπουργός και λέει: κύριοι, βγάλτε τις άδειες σας. Ό,τι και να γίνει, το κυνήγι θα εξαιρεθεί. Δεν το ζήσαμε την προηγούμενη χρονιά αυτό. Τι μας είχαν πει? Δεν μας είχαν πει ότι δεν πρόκειται το κυνήγι ακόμα και αν έρθουν αυστηρά lockdown να συμπεριληφθεί μέσα στα αυτά και θα εξαιρείται? Αυτό δεν μας είχε πει ο κύριος Γεωργιάδης. Ήρθε, δεν είναι σε ισχύ. Και λέω εγώ τώρα ότι ερχόμαστε φέτος να πάμε να βγάλουμε τις άδειες μας και βγαίνει ένας υπουργός και λέει: κύριοι, δεν πρόκειται να συμπεριλάβουμε το κυνήγι τη φορά αυτή. Θα μείνει απ' έξω, ας πούμε, ακόμα και lockdown και αυστηρά lockdown. Το κυνήγι θα εξαιρεθεί των απαγορεύσεων. Πρέπει να μας δώσει συμβόλαιο, πρέπει να υπογράψει μαζί μας ποινική ρήτρα. Αν δεν συμβεί αυτό, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Θα αρχιστούμε πάλι στις δεσμεύσεις. Θα βγαίνουμε να λέμε στον κόσμο ότι, παιδιά, ο υπουργός το είπε, δεν το πάγω, ούτε ο Μινάς. Δεσμεύτηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, παρακαλώ. Και τελικά να αποδειχθεί ότι απλά ήταν λόγια. Γιατί αυτό αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων. Ο Γιάννης ο Καρασμαλής. Πολλές καλησπέρες στην παρέα από την ορεινή Ναυπακτία. Σχετικά με το νέο νομοσχέδιο που αφορά τα κυνηγητικά καταστήματα, που μεταξύ άλλων επιβάλλει τοποθέτηση πορτών ασφαλείας, αλεξίσφαιρων τζαμιών κτλ. Όσον αφορά το κόστος όλων αυτών, το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Αλλά σαφώς αυτές οι εγκαταστάσεις αφορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι την Ελλάδα, που τα συγκεκριμένα καταστήματα πωλούν από μπρατσάκια, λέει, μέχρι και σανό για τα ζώα, για τα ζωντανά. Προφανώς σε λάθος χώρα νομοθετούν ή σε λάθος χώρα ζούμε εμείς. Αυτό είναι σίγουρο ότι γίνεται ένα από τα δύο. Για άλλο πλανήτη νομοθετούν, όχι για την Αμερική, γιατί στην Αμερική δεν υπάρχουν τέτοιες προϋποθέσεις. Όχι. Ο Νίκος Οδουκάκης, καλησπέρα παλικάρια. Ξανά ο Νίκος Οδουκάκης, καλησπέρα παλικάρια. Καλή δουλειά, μπράβο, συγχαρητήρια Νίκος από τη Νέα Υόρκη. Ο Φίλιππας ο Ρούσης, καλησπέρα λεβέντες. Γιατί, λέει, δεν μας λένε ευθέως να τα κλείσουμε τα μαγαζιά μας? Εγώ ανανεώνω. Έλα, Μινά, δεν έχεις, έχεις πρόβλημα, κάποιο θέμα? Αν έχεις ανοιχτά κάτι δεν πάει καλά σήμερα με το διαδίκτυο, με σένα. Ο Φίλιππας ο Ρούσης, καλησπέρα λεβέντες. Γιατί δεν μας λένε ευθέως, λέει, να τα κλείσουμε τα μαγαζιά μας? Εγώ ανανεώνω την άδεια εδώ και 3 μήνες και δεν ξέρουμε πώς θα καθαρίσω, λέει, τα μέτρα. Έρχονται σε αντίθεση με την πυροσβεστική. Τα χάλια μας τα μαύρα. Και ο Λουλούδης Ντουκάτη, καλησπέρα μας, λέει. Πρέπει να κάνω ανανέωση για να διαβάσω τα επόμενα μηνύματα. Αν τα έχεις, Μινά, μπορείς να συνεχίσεις μέχρι να πατήσω την ανανέωση. Τώρα ξέρω πριν και μήνες. Εγώ διαβάζω με βάση αυτό που άκουσα. Ο Κώστας, ο Χάντερ από τη Θεσσαλονίκη, στέλνει την καλησπέρα του. Ο Νίκος ο Αλβανός, καλησπέρα. Πρόταση να εκμεταλλευτούμε τη μείωση, ας πληρώσουμε κανονικά και ό,τι ήταν για το δημόσιο να το πάρουν οι σύλλογοι σε ένα ειδικό ταμείο. Θα το χρησιμοποιήσουν σε μηνύσεις, σε αντικινητικούς, σε πρόστιμα κατά των κυνηγών και μετακινήσεις και κούτες μεταφοράς κλπ. Εντάξει, δεν είναι τόσο απλό, Νίκο. Μην νομίζεις, οι κυνηγοί δεν είναι όλοι εύποροι και δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα να πληρώνουν και να μην κυνηγάνε. Πιθανόν κάποιοι να την έχουν, αλλά δεν την έχουν όλοι. Λοιπόν, δεν βλέπω άλλα μηνύματα, πρέπει να κάνουμε και λίγο refresh. Ναι, Σταύρος Ανδρέας. Καλησπέρα στην παρέα. Το κόστος, λέει, ας μείνει αυτό που αποφάσισαν, με έστω και αυτά τα λίγα μείον. Να εξασφαλίσουμε τις μετακινήσεις μας, λέει, πρέπει, ώστε να κυνηγήσουμε. Ποιος θα τις εξασφαλίσει και με ποια εξασφάλιση, αγαπητέ φίλε? Ο Λάβρος ο Χουδελούδης. Καλησπέρα από Εύρο. Εγγύησεις θέλουμε και όχι μειώσεις. Ποιος θα σας δώσει εγγύησεις, παιδιά? Ποιος?
Όταν βγαίνει ένα πολιτικό πρόσωπο, και εδώ μιλάμε για τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, πέρσι, και λέει ότι και να γίνει, οι κυνηγοί θα εξαιρεθούν των απαγορεύσεων και θα μπορούν να κυνηγάνε. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Πολιτικός να υπογράφει συμβόλαια με φορείς και με τέτοια, δεν ξέρω αν υπάρχει. Και αν μπορεί να υπάρξει. Και αν μπορούμε να πάρουμε γραπτές βεβαιώσεις. Πέρσι, με αυτόν τον τρόπο, δεν είπαμε ότι εντάξει, να βγάλουμε τις άδειες μας, έρχεται κάτι το οποίο κανείς δεν ήξερε τι είναι. Μας είχαν πει ότι ό,τι και να γίνει, το κυνήγι θα εξαιρεθεί. Και έπρεπε να εξαιρεθεί. Και αντιθέτως, αυτό που είδαμε ήταν ότι το μόνο που απαγορεύτηκε τελικά από τις δραστηριότητες της φύσης ήταν το κυνήγι. Το μόνο. Γιατί ποδήλατα, δρομείς, πεζοπόροι, ορειβάτες, όλοι μπορούσαν να το κάνουν ελεύθερα. Οι κυνηγοί, έτσι, αυτό που αγαπάνε. Οι κυνηγοί και οι ψαράδες, να αλλάξουμε ευτέρο, μας βάλανε στο μούτι που λέμε στο νησί μου. Να αλλάξουμε ευτερό, έτσι, να αλλάξουμε ευτερά. Λοιπόν, ποιος θα σου εγγυηθεί, τι εγγυήσεις να πάρει. Από ποιον να πάρεις εγγυήσεις. Όταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κάνει δημόσια δήλωση ότι θα εξαιρεθεί το κυνήγι. Τι άλλο να κάνουμε δηλαδή. Τι να κάνουμε εμείς. Τι άλλο πρέπει να γίνει. Ο Γιώργος ο Χαλκίδης, καλησπέρα Μινά και Σοφοκλή από Λάρισα, Απόστολος ο Λούρος, Μαύρο, Ακία Κέρυξε, πρέπει να πάρει γραπτή εγγύηση, αλλιώς ασιωπήσει. Να την πάρει τη γραπτή εγγύηση από ποιους. Και σου λέω εγώ, πήρε μία γραπτή εγγύηση. Και το λοιπόν αυτό σημαίνει ότι αυτή η γραπτή εγγύηση θα είναι σε ισχύ. Τι θα υπογράψει, συμβόλαιο με τους κυνηγούς. Τι, ότι αν δεν τηρήσει την υπόσχεσή της θα σηκωθούν να φύγουν ή θα πέσει η κυβέρνηση. Τι, έτσι, πέστε κάτι, μια ιδέα για να έχουμε. Δηλαδή, ποια είναι η γραπτή εγγύηση. Ότι ό,τι και να γίνει, σου υπογράφω ότι το κυνήγι. Δεν νομίζω ότι θα το κάνει κάποιος αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει κάποιος αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τέτοιο πράγμα. Ό,τι λέει εδώ, Μεγάπολη τέλος πάντων. Καλησπέρα, αγαπητοί φίλοι. Έχω λέει μια διέστηση. Μακάρι να μην βγει. Το επίμαχο νομοσχέδιο θα το θέσουν σε ισχύ κοντά στην έναρξη, λέει, για να μας κόψουν και πάλι το κυνήγι. Άντε να δούμε, λέει, καλή δύναμη, παιδιά. Ο Διονύσης ο Δεβετζής, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, να είστε πάντα καλά. Και εσύ, μέχρι εκεί έχω μηνύματα, Μινά μου. Είναι ο Ζαχαρίας, ο Γιώργος, καλησπέρα παλικάρια. Ο Κωνσταντίνος Κατακουζινός, για το καινούριο νόμο για τα ζώα, μας έχουν κάνει πίσω. Είπανε να μας πιάσουν στον ύπνο. Νομίζω ότι το θέμα των αδειών είναι δευτερεύον θέμα. Τα μαγαζιά να ενταχθούν σε προγράμματα ευρωπαϊκά. Τα μαγαζιά θέλουν να τα κλείσουν. Από πού να πιάσεις και πού να αφήσεις. Για πες μου τώρα στην κυνηγεσία, στο προηγούμενο, τι είχες γράψει. Στο περιοδικό που κυκλοφορεί ήδη τώρα. Για να σε δω. Σύντροφος, συνεργάτης ή εργαλείο, για πες μου. Εδώ είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Μα γι' αυτό και εγώ το έθεσα, γιατί... Υπάρχουν κυνηγοί. Κοίταξε, εμένα μου αρέσει, Σοφοκλή, να λέω την αλήθεια όπως είναι, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, γιατί σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γενικεύουμε τις καταστάσεις. Λέμε διάφορα εμείς για τους κυνηγούς, λένε τα αντίθετα από την κυβέρνηση ή από κάποιες φιλοζωικές οργανώσεις, όμως η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δυστυχώς για μας, υπάρχουν και κυνηγοί τέτοιοι, τους οποίους περιγράφουν οι αντικυνηγοί. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το αποδεχθώ, να το παραδεχθώ, και να προσπαθώ, και γι' αυτό προσπαθώ πάντα και εγώ και εσύ και πολλοί ακόμη, να τους νουθετήσουμε, να τους βάλουμε στο σωστό δρόμο. Τι θέλω να πω. Όταν ο πρώην υπουργός, ο κύριος Τσιρώνης, έκανε αυτή τη δήλωση που έλεγε ότι οι κυνηγοί διώχνουν τα σκυλιά τους, εγκαταλείπουν τα σκυλιά τα οποία δεν φερμάρουν, σαφώς και δεν έλεγε αλήθεια, όμως υπάρχει και ένα τέτοιο μέρος
στην κυνηγητική οικογένεια. Δεν είμαστε μια οικογένεια αγγελικά πλασμένη. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν και τέτοιοι κυνηγοί. Υπάρχουν και τέτοιοι κυνηγοί και αυτό επιχειρώ στο άρθρο του αυριανού στην εφημερίδα να αναδείξω ότι θα έπρεπε το κράτος να φροντίσει να κάνει απλές, να βάλει απλές προϋποθέσεις, πολύ απλές προϋποθέσεις, για κάποιον ο οποίος δεν το θέλει το σκυλί πλέον. Ναι, υπάρχουν κυνηγοί οι οποίοι κάνουν μια γένα, κρατάνε κουτάβια και κάποιο κουτάβι το οποίο δεν θα τους βγει καλό κυνηγόσκυλο δεν το θέλουν. Θα έπρεπε λοιπόν να έχει προϋποθέσεις, να έχει βάλει προϋποθέσεις στο νομοσχέδιο, να μπορεί να πάει να το παραδώσει αυτό το κουτάβι. Όμως με όλες αυτές τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που βάζει, τον αναγκάζει, τον αφελεί, τον πρόχειρο, τον ανεύθυνο, τον εξωθεί, να πάει στο βουνό και να το παρατήσει. Θα μου πεις εσύ θα το έκανες, εγώ δεν θα το έκανα ποτέ. Και ο Σοφοκλής δεν θα το έκανε ποτέ. Υπάρχουν όμως και κάποιοι, λίγοι ευτυχώς, αλλά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι το κάνουν. Έχω συναντήσει δηλαδή εγώ τέτοιους κυνηγούς. Δεν είναι πολύ, ελάχιστοι είναι. Αλλά έχω συναντήσει. Και αυτή είναι η αφορμή για να μας καταλογίζουν αυτά που μας καταλογίζουν. Κοίταξε να σου πω κάτι, καλά κάνουμε και βγάζουμε τα δικά μας προς τα έξω και αυτό πρέπει να κάνουμε, γιατί το να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας δεν έχει καμία λογική και είναι πολύ κοντό. Δεν βοηθάει το να κουκουλώνουμε ένα πρόβλημα, δεν βοηθάει καθόλου σε αυτό. Όχι. Και ενδεχομένως κάποιοι να θεωρούν, ας πούμε, ότι αυτά που λέμε εμείς τώρα, έτσι, να τα παίρνουν και να λένε, να, οι ίδιοι κυνηγοί παραδέχονται, τα δικά τους τα έχουν δει. Αυτά που κάνουν τα έχουν δει. Τις ντροπές που κάνουν τις έχουν δει. Εγώ ρωτάω κάτι άλλο. Λέει δεν μπορεί να τιμωρήσει εμένα σου πει επειδή υπάρχει ένας ανεύθυνος. Μα δεν μπορείς να τιμωρήσει 100 επειδή υπάρχει ένας ανεύθυνος. Δεν μπορώ να πάω εγώ στο δημόσιο. Επειδή υπάρχει ένας κακός οδηγός, θα απαγορεύσει την κυκλοφορία. Μα δεν μπορώ να πάω εγώ στο δημόσιο και κάποιος να μου ζητήσει 100 ευρώ για να με εξυπηρετήσει και να πω ότι όλοι στο δημόσιο τα παίρνουν. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι η λογική του τσουβαλιού, του τσουβαλιάσματος. Εάν θέλουμε να τις αντιμετωπίσουμε με αυτή τη λογική, ευχαρίστως. Αλλά δεν είναι λογική αυτή. Δηλαδή, αν ένας κάνει αυτό που κάνει και κακώς το κάνει και δεν πρέπει να είναι στην οικογένειά μας και εμείς τον κυνηγάμε πρώτοι από όλοι και εμείς τον καταγγέλουμε πρώτα από όλους. Τι πάει να πει αυτό, ότι θα το πάρουν να το σηκώσουν σημαία. Και επαναλαμβάνω. Επειδή υπάρχει ένας κλέφτης, δηλαδή γίναμε όλοι κλέφτες. Επειδή υπάρχει ένας εγκληματίας, γίναμε όλοι εγκληματίες. Επειδή υπάρχει ένας βιαστής, γίναμε όλοι βιαστές. Μα μην τρελαθούμε τώρα, έτσι. Επειδή υπάρχει ένας επίορκος. Ένας επίορκος δημόσιος υπάλληλος. Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι επίορκοι και τα παίρνουν και δεν ξέρω τι άλλο κάνουν. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Θέλουν να τους αντιμετωπίσουμε με αυτή τη λογική. Και εγώ ξέρω βουλευτή, ας πούμε, που τα παίρνει. Όλοι οι βουλευτές τα παίρνουν. Να το δούμε έτσι το πράγμα. Να το δούμε έτσι, έτσι. Όσοι ασχολούνται με την πολιτική τα παίρνουν. Γιατί κάποιος, ο Τσοχατζόπουλος, ας πούμε, αποδείξει ότι τα παίρνει και στη φυλακή. Όλοι οι ίδιοι. Να το πάμε σε αυτή τη λογική. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μην τρελαθούμε, λίγο σοβαρότητα. Κωνσταντίνος Καρακουζίνος για το νέο. Για το καινούριο νόμο, λέει, για τα ζώα μας έχουν κάνει πίσω ή πάνε να μας πιάσουν στον ύπνο. Το έχω διαβάσει ή Σοφοκλή Σεϊδής. Ελάτε για ψήφο, λέει, οι βουλευτές της Ηλίας. Ο Κώστας ο Μάστορας. Όχι μόνο, λέει, τρίπορτο, δεκάπορτο πρέπει να το έχουμε. Μπας και σωθούμε, λέει, από αυτά τα τέρατα. Το τράβηξε πολύ, ρε Κωστή. Το τράβηξε πάρα πολύ. Το πήγε στα άκρα. Το τράβηξε πάρα πολύ. Λοιπόν, γκρίνια σήμερα. Μας βγαίνει γκρίνια. Τι να κάνουμε, είναι όλα μαζί. Πέφτουνε όλα μαζί. Έχουμε το θέμα για τα μαγαζιά. Για τα κυνηγητικά δηλαδή. Έχουμε τα σκυλιά. Έχουμε το δωράκι που μας κάνανε τώρα, ας πούμε, και θα μπούμε στη λογική ότι εντάξει, ξέρω εγώ, αυτό μπορούσαμε, αυτό κάναμε. Δεν μπορούσατε αυτό και αυτό κάνατε.
το κάνατε, έπρεπε να το κάνετε. Γιατί αν δεν το κάνατε, θα υπήρχε το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσετε ομαδικές προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας από κάποιους που έχουν ένομο συμφέρον και κατέβασαν χρήματα. Λοιπόν, μηνύματα δεν βλέπω. Τι θέλω να πω. Αν θέλεις, κάνε μια... Έχεις κάνει ένα νέο συναδείς. Ναι. Για πες μου. Ο Κώστας ο Μάστορας λέει, όχι μόνο τρίπορτο, δεκάπορτο πρέπει να το έχουμε, μπας και σωθούμε από αυτά τα τέρατα. Ναι. Έχει δίκιο. Το διάβασα. Ο Γιώργος Σαμαράς, πείτε την αλήθεια και αφήστε τα γλυψίματα στην ΞΕ. Τι λέει, για να πάρετε τα φράγκα και τις διαφημίσεις. Ναι, αγαπητοί, φίλε Γιώργο Σαμαρά, επειδή ξέρουμε ποιος είσαι και τι πρεσβεύεις, βγες με το όνομά σου και πες τα στα ίσα, ρε φίλε. Βγες και πες, είμαι αυτός και γουστάρω να βγαίνω. Τώρα μας πεις ότι παίρνουμε φράγκα από διαφημίσεις, έλα να σου δώσουμε και σένα. Θα τα πούμε αλλιώς. Θα το πούμε αλλιώς. Σοφοκλής Κοσκινάς λέγονται. Και δίπλα μου είναι ο Μινάς Ιορδάνος. Αν θες, βγες με το όνομά σου. Βγες με το όνομά σου. Γιατί πρέπει να ξεκαθαρίζουν κάποια πράγματα στην πορεία, έτσι. Και θα ξεκαθαρίσουν, να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί για πολλά χρόνια δεν ασχοληθήκαμε μαζί σου. Προσωπικά δεν ασχολήθηκα, γιατί χάνω το χρόνο μου. Αλλά κάποια στιγμή, όταν χρησιμοποιείς τέτοιες μεθόδους, θα πρέπει να ασχοληθούμε λίγο μαζί σου. Και τότε δεν θα σ' αρέσει. Γιατί δεν έχεις ούτε το δικαίωμα να κρίνεις, ούτε το δικαίωμα να γράφεις. Και αυτό είναι με βάση την αποδοχή του κόσμου. Ξεκάθαρα, έτσι, για να μην λέμε κουβέντες από πίσω και αφήνουμε υπονοούμενα. Ο καθένας κρίνεται από τους λόγους και τα έργα του. Και εδώ είμαστε, έτσι. Αν θέλεις να σου στείλω και τη διεύθυνση του σπιτιού μου, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Συνεχίζω. Ωραία, να παρακαλάτε, μην πάθει τίποτα Μητσοτάκης. Ξέρετε ποιος γίνεται πρωθυπουργός σε τέτοιο ενδεχόμενο. Ο Άδωνης. Αντιπρόεδρος κυβέρνησης. Γιατί να πάθει άνθρωπος. Προς Θεού, γιατί να πάθει άνθρωπος. Λοιπόν, πατάω ένα ρεφρές. Πιστεύω ότι αφού δεν μπορούμε να έχουμε εγγυήσεις για την επόμενη χρονιά, μήπως θα έπρεπε να διεκδικήσουμε μόνιμη ρυθμιστική υπερηθύρας με μόνο ετήσια προσαρμογή στον αριθμό των θυραμάτων. Φίλε Θωμά, δεν γίνεται αυτό. Είναι επιταγή του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας γνωμοδότησε ότι για να διεξάγεται κυνήγι στην Ελλάδα είναι απαραίτητη προϋπόθεση η έκδοση ετήσιας ρυθμιστικής. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει και ας μην το συζητάμε τσάμπα. Λοιπόν, ο Νίκος Παπαδόπουλος. Καλησπέρα σε όλους από το... Συνέχισε. Τι είπες, κάτι. Ναι. Ο Νίκος Παπαδόπουλος. Καλησπέρα σε όλους από το κοκκινόχωμα της Καβάλας. Ο Νίκος Βασιλακόπουλος. Καλησπέρα, παιδιά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Στέφανος Βασιλός. Εντάξει, Μινά, σε όλες τις κοινωνικές ομάδες υπάρχει αυτό. Όχι μόνο στους κυνηγούς. Δεν χρειάζεται να το τονίζουμε. Απλώς έχουμε στοχοποιηθεί, αυτό είναι όλο. Δεν είναι, εάν δεν το τονίσουμε, θα δίνουμε την εντύπωση ότι προσπαθούμε να το κουκουλώσουμε, φίλε Στέφανε. Και εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση να το κουκουλώσουμε, αντιθέτως, προσπαθούμε και θα προσπαθούμε πάντοτε να συνετίσουμε αυτούς τους ανθρώπους και να καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί σου. Ναι, εμείς είμαστε εκείνοι που θα λύσουμε τα εσωτερικά μας προβλήματα για να έχουμε το κεφάλι μας ψηλά και να λέμε ότι, κύριοι, δεν είμαστε αυτό που θέλετε να παρουσιάσετε. Ναι. Γιατί να μην το τονίσουμε. Θα το τονίσουμε. Ναι, υπάρχουν κακοί κυνηγοί. Και αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το σωστό, Μινά μου. Αυτό είναι το σωστό, γιατί τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά δεν είμαστε αυτοί που θα κάνουμε προπαγάνδα. Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει αν θα γίνει κάποιος αύριο κυνηγός. Ούτε επιδιώκω να κάνω κάποιο κυνηγό. Όποιος θέλει, ας γίνει. Αυτό που προσωπικά με ενδιαφέρει είναι οι άνθρωποι που είναι μέσα στο χώρο αυτό να έχουν επιχειρήματα, να έχουν θέσεις, να έχουν γνώση ανά πάσα στιγμή
σε μία συζήτηση να μπορούν να υποστηρίξουν αυτό που αγαπάνε. Μαριάννα Αλεξίου, όλοι λέει γιατροί τα παίρνουν. Είναι στη λογική αυτή που λέγαμε, Μαριάννα, μου έχεις δίκιο. Δηλαδή, αν ένας γιατρός μου πει εμένα δώσε, ξέρω εγώ τόσα, γιατί μετά πρέπει να βγάλω εγώ ένα τέτοιο και να λέω να βγω στον αέρα και να λέω όλοι οι γιατροί τα παίρνουν. Ο Αντώνης ο Καρινόπουλος, καλή εκπομπή, με υγεία, να σε καλά, Αντώνη. Ο Απόστολος, Απόστολος, μπορείτε κύριε Ελένη να μας επαναλάβετε αν είναι εφικτό τι είπαν για τις κυνηγητικές άδειες η κυβέρνηση. Αγαπητέ κύριε, να το επαναλάβω. Η κυβέρνηση για τις κυνηγητικές άδειες είπε ότι όσοι έβγαλαν πέρσι άδεια και ανήκουν σε συνεργαζόμενα με το Υπουργείο Σωματεία, τους κυνηγητικούς συλλόγους, του χρόνου δεν θα πληρώσουν την εισφορά υπέρ δημοσίου και το χαρτόσημο. Δηλαδή, η άδεια τους θα είναι φτηνότερη. Κατά 78 ευρώ για τη γενική, κατά 48 ευρώ για την περιφερειακή και κατά 28 ευρώ για την τοπική. Τα 18 ευρώ είναι πάγιο το χαρτόσημο υπερογά και πάει λέγοντας και αναλογικά στις άδειες είναι 60-30-10. Με λίγα λόγια επαναλαμβάνω, για τις γενικές θα δώσετε 78 ευρώ λιγότερα, για τις περιφερειακές 48 ευρώ λιγότερα και για τις τοπικές 28 ευρώ λιγότερα. Αυτό είναι όλο. Πιστεύω να γίνει κατανοητό. Ναι, επειδή ο Απόστολος ο Κόπανος ρωτάει η άδεια η τοπική πόσο θα κοστίζει. Φίλε Απόστολε, δεν μπορούμε να σου πούμε πόσο θα κοστίζει, γιατί από σύλλογο σε σύλλογο υπάρχουν διαφορές στις τιμές των αδειών, δεδομένου ότι κάθε σύλλογος κάνει χωριστά συμβόλαιο με ασφαλιστική εταιρεία που μας ασφαλίζει όλους εμάς τους κυνηγούς και το κόστος δεν είναι ίδιο σε όλους τους συλλόγους. Και κατά δεύτερον, υπάρχουν σε διάφορους συλλόγους έκτακτες εισφορές που ποικίλουν. Δηλαδή, σε ένα σύλλογο η τοπική άδεια μπορεί να στήχησε πέρυσι 110 ευρώ, σε κάποιον άλλο να στήχησε 120, σε κάποιον άλλο να στήχησε 125, σε κάποιον άλλο να στήχησε 105. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να ξέρουμε σε ποιο σύλλογο είσαι, πόσο ήταν το κόστος πέρσι. Κοίταξε τι πλήρωσες πέρσι και να ξέρεις ότι θα πληρώσεις 28 ευρώ λιγότερα φέτος. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα μήνυμα έχω του Γιώργου του Δημουλά, πρέπει να απαντήσω πάλι ανανέωση. Καλησπέρα από το όμορφο λουλούδι Ελασσόνας. Αυτό με τα μηνύματα θα μας συγχωρέσετε, δεν οφείλεται σε εμάς. Από ό,τι με ενημέρωσε ο Γιώργος ο Λελουδάς, έκανε κάποιες αλλαγές στο Facebook. Και μέσω του προγράμματος που μπαίνουμε εμείς για να μας βλέπετε, StreamYard λέγεται νομίζω, δεν μπορεί να γίνουν ανανεώσεις. Τώρα, αν αυτό θα βελτιωθεί, θα φτιάξει την επόμενη εκπομπή. Προς το παρόν, αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να μην αφήσουμε μηνύματά σας πίσω, που δεν ξέρουμε αν έχουμε αφήσει βέβαια, είναι να κάνουμε ανανεώσεις. Γι' αυτό βλέπετε μία εμένα και χάνουμε, μία το μηνά και χάνετε. Ανανεώνουμε τη σελίδα για να ενημερώνετε τα μηνύματα. Αν θα ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, θα το ρυθμίσουν, δεν ξέρω τι. Μακάρι να γίνει στην επόμενη εκπομπή. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Γενικώς η απόψινη εκπομπή είναι εκπομπή με τεμποδίων. Αν και από ό,τι βλέπω εγώ έχω μόνο δύο μηνύματα κάτω από αυτό. Είναι το μήνυμα του Απόστολου του Κόπανου που λέει θέλουμε να κυνηγήσουμε και το μήνυμα του Νίκου του Κατσούλη καλησπέρα από την Αταλάντη. Φρονώ βλέποντας την ώρα που έχουν έρθει τα μηνύματα ότι δεν υπάρχουν και πάρα πολλά μηνύματα προς τα κάτω. Έχει, εγώ βλέπω εδώ. Εδώ βλέπω ένα μήνυμα του Νίκου του Βασιλακόπουλου, λέει δεν παθαίνει τίποτα ο Κούλης. Έχει την ευχή του πατέρα του. Πού είσαι σε μηνύματα, εγώ είμαι Θωμάς. Θωμάς είμαι εγώ, πού είσαι σε μηνύματα. Το τελευταίο μήνυμα που έχω είναι από τον Νίκο τον Κατσούλη στις 8:52. 8:50, εγώ είμαι 8:43. Άρα πρέπει να πάω κάτω. 8:52 περίμενε. 8:52 Νίκος Βασιλακόπουλος, Στέφανος Γεροντίδης. Καλησπέρα σας και σε όλη την Ελλάδα. Καλησπέρα σας και σε όλη την Ελλάδα. Η ενημέρωση στην προκειμένη περίπτωση είναι απαραίτητη. Συγχαρητήρια, φίλοι κυνηγοί. Μόνο ενωμένοι θα πετύχουμε. Κοινοφιλία και το κυνήγι είναι αλληλένδετα. Απαιτούν υπευθυνότητα και αγάπη. Στέφανος με ελληνικούς εφηλάτες από το καπνοχώρι της Κοζάνης. Έχεις απόλυτο δίκιο, Στέφανο. Ο Κώστας ο Καλούδης, γεια σου πατριωτή. Καλησπέρα από Σύρο, καλή δύναμη και υπομονή. Υπάρχουν και αυτοί που υπάρχουν, λέει, μόνο για να δημιουργούν προβλήματα. Υπομονή και πάλι. Κώστα μου, ναι, ξέρουμε ποιοι είναι, μην νομίζεις ότι δεν ξέρουμε. Απλά δεν δίνουμε σημασία, αλλά κάποιες φορές
το να χρησιμοποιείς όλιους τρόπους τώρα για να κατηγορήσεις ή να προσβάλλεις ή δεν ξέρω τι άλλο. Δεν είναι και το. Θέλω να πεις κάτι. Βγες με το όνομά σου, πες κάτι, κύριε, τα παίρνεις, είσαι έτσι, είσαι αυτός, είσαι εκείνος. Αλλά πες μου με το όνομά σου. Να χρησιμοποιείς τώρα, εμείς είμαστε τόσο βλάκες πια. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι, τι κάνουν και πώς εμφανίζονται. Και στο φινάλε να ρωτήσω κάτι άλλο. Προς τι όλο αυτό. Προς τι. Προς τι. Επειδή δεν έτυχαν αναγνώριση στον κυνηγητικό χώρο και τους πέταξε έξω ο ίδιος ο κυνηγητικός χώρος, θα πρέπει ας πούμε να χρησιμοποιούν τέτοιους δόλιους τρόπους για να... Για όνομα του Θεού, έτσι. Δεν αξίζει τον κόπο τώρα να ασχοληθεί. Μα γι' αυτό και σταματάω εδώ και ήταν και το τελευταίο, δεν ξανασχολούμαι. Ναι. 30 χρόνια δεν το έκανα, το έκανα σήμερα, έτσι επειδή κάπου... Αλλά έκλεισε, έπεσε η πόρτα. Κωνσταντίνος Προύτζος, καλησπέρα. Επειδή θα λέει στο πάνελ καθυστερημένα, να ρωτήσω σχετικά με τη μεταφορά των κυνηγητικών μας σκύλων. Τα λεγόμενα σκυλόκουτα στο τζιπ τελικά απαγορεύονται δια νόμου και ροπάλου. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Κωνσταντίνε, ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν το ξέρουμε, αλλά θεωρείται πάρα πολύ πιθανό να απαγορευτούν. Ναι. Ελάχιστες ελπίδες υπάρχουν για να επιτραπούν. Έχουν μπει στο στόχαστρο. Ναι. Έχουν μπει τώρα, έχουν... Δεν είναι ότι έχουν μπει στο στόχαστρο αυτά. Είναι περίπλοκο το θέμα. Εγώ το συζήτησα εκτενώς με το γνωστό νομικό στους κυνηγετικούς κύκλους, το Θανάση τον Κόπη από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που είναι άριστος νομικός, αλλά είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πολύ καλά το αντικείμενο του σκύλου, που είναι κριτής, ο πρώτος Έλληνας κριτής σκυλιών, έχει εμπειρία τεράστια και έχει ψάξει πάρα πολύ βαθιά όλη αυτή την ιστορία και μου έλεγε ότι ακόμη και τα τρέιλερ, τα ρημουλκούμενα, ακόμη και αυτά πιθανόν να έχουν πρόβλημα με τον νέο νόμο. Τα κουτιά θεωρείται βέβαιο ότι θα απαγορευτούν. Μακάρι να μην είναι έτσι, αλλά θεωρείται βέβαιο ότι αυτά τα φερόμενα σκυλόκουτα που βάζουμε πίσω από τα αυτοκίνητά μας, θεωρείται βέβαιο ότι θα απαγορευτούν. Εκείνα τα οποία δεν θα απαγορευτούν βέβαια είναι τα τρέιλερ, διότι το τρέιλερ δικαιούται ο καθένας να το έχει για να μεταφέρει διάφορα πράγματα. Σε τρέιλερ ειδικά επιτρέπεται η μεταφορά ζώων. Επιτρέπεται η μεταφορά ζώων, όμως είναι ασαφές εκεί το τοπίο, γιατί επιτρέπεται η μεταφορά παραγωγικών ζώων. Και δεν ξέρουμε τι ακριβώς διευκρινήσεις θα βγουν εκεί και τι θα λέει μέσα. Θα περιμένουμε να το δούμε. Να πω κάτι. Θυμάμαι πριν από 4 χρόνια, μπορεί να κάνω λάθος, κάπου εκεί είναι. Υπήρχε μία έντονη επίθεση σε ό,τι έχει να κάνει από συγκεκριμένες φιλοζωικές που τώρα είναι στο προσκήνιο και μάλιστα αρκετοί λένε ότι αυτές υπέδειξαν στο Υπουργείο το πώς να διαμορφώσει το σχέδιο νόμου. Υπήρχε μία επίθεση στους κυνηγούς με τα σκυλόκουτα. Έλα από εδώ, σε έχω, από εκεί σε έχω, από εκεί σε έχω. Μπήκανε μέσα στο Υπουργείο, το κατάφεραν. Βέβαια, αυτά. Αρκετοί λένε, γιατί έχω ακούσει πάρα πολλές συνεντεύξεις τελευταία για το κομμάτι αυτό, και όλοι λένε τελικά ότι ένα ή δύο σωματεία ήταν αυτά τα οποία είχαν την πρόσβαση, μπήκαν μέσα. Ας μην ξεχνάμε ότι για να μπει σε ένα τέτοιο χώρο ενδεχομένως να χρειάζονται πάρα πολλά ή και πολύ λίγα. Μια καλή γνωριμία αρκεί. Μπήκαν μέσα, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, και κατάφεραν να περάσουν και τα σκυλόκουτα που μας κυνηγούσαν για αυτά πριν 4 και 5 χρόνια, και τη στήρωση και πολλά άλλα πράγματα. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι εμείς έχουμε δει αρχικά μία πρόταση, ένα σχέδιο νόμου, ένα δείγμα από σχέδιο νόμου, το οποίο με βάση αυτό κρίνομαι, που μέσα εκεί αναφερόταν υποχρεωτική στήρωση, τα σκυλόκουτα και όλα τα άλλα. Ο Πρωθυπουργός με την τελευταία δήλωσή του είπε ότι όλα καλά, δεν θα αλλάξει κάτι, σε 10 μέρες θα αναρτηθεί, πράγμα που δεν έγινε, δεν αναρτήθηκε. Αν είναι καλό ή κακό αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτό που δεν μπορούμε να ξέρουμε, γιατί υπάρχει, έτσι τηρείται μία σιγή ηχθείως, είναι το τι έχει αλλάξει και αν έχει αλλάξει κάτι. Και τελικά τι θα δούμε να αναρτηθεί στη δημόσια διαβούλευση. Δεν υπάρχει πρόσβαση, δεν μιλάει κανένας γι' αυτό. Δεν αναφέρεται κανείς σε αυτό.
δεν υπάρχει μία έτσι διαρροή να πει, παιδιά, ξέρετε κάτι, προσθέθηκε εκείνο ή αφαιρέθηκε εκείνο, ή εκεί θα είναι λίγο πιο καλά τα πράγματα ή θα είναι χειρότερα. Δεν υπάρχει, δεν ακούγεται κουβέντα. Κουβέντα. Τώρα γιατί ο Δημήτρης ο Καπούτσος, καλησπέρα από Αντίπαρο, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ο Διονύσης ο Δεβετζής, να ρωτήσω, λέει, κάτι. Είναι όλα ρόδινες σε αυτόν τον κόσμο? Όχι, αγαπητέ Διονύση, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχει χώρος αγγελικά πλασμένος. Όχι. Και θα ήταν από τη μεριά μας υποκρισία να παρουσιάσουμε τον κυνηγητικό χώρο ως αγγελικά πλασμένο. Όχι, δεν είναι στη φιλοσοφία μας αυτό. Πιστεύω ότι επειδή χρόνια και εμείς από την πλευρά μας έχουμε καταγγείλει πολλά πράγματα μέσα από το χώρο μας, ότι έχουμε συντελέσει στο να βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό ο χώρος αυτός. Και πρέπει να τα καταγγέλλουμε. Και πρέπει να απομονώνουμε αυτοί που μας προσβάλλουν και μας στίγουν. Και πρέπει εμείς να φροντίζουμε για να υπάρχει υγεία στο δικό μας χώρο. Είναι υποχρέωσή μας. Αν αγαπάς κάτι, είσαι υποχρεωμένος να το προστατεύσεις. Πρέπει να το κάνουμε. Το να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να λέμε ότι είμαστε καλύτεροι, ομορφότεροι, δεν οδηγεί. Ναι, δεν πρόκειται. Πρώτα απ' όλα, Σοφοκλή μου, εμείς δεν πρόκειται να γίνουμε συνένοχοι σε οποιαδήποτε ανομία κάνει κατά κυνηγός. Εγώ δεν δέχομαι να πληρώσω τα λάθη του άλλου. Δεν δέχομαι να πληρώσω την παρανομία του άλλου. Λοιπόν, ο Νίκος Αλβανός στη Θεσσαλονίκη λέει τα αγριογούρουνα κόβουν βόλτες. Τα είδαμε. Τα ανεβάσαμε και στο σελίδα μας, στην ηλεκτρονική, στο κυνηγεσία.gr. Κόβουν βόλτες, λέει, στη Βασιλή Σόλγας. Στην Ομαρχία και έξω από το γήπεδο του Χαριλάου. Αυτά, λέει, θα ζώσουν μάλλον κατά ανάγκη το κυνήγι. Πάντως πρέπει να έχουμε ένα ταμείο μια επιπλέον ασφάλεια για νομική κάλυψη. Και αυτό θα μπορούσε να γίνει με το φετινό ενδεχόμενο σκόντο της κυβέρνησης και πληρώνοντας κανονικά ο κυνηγός. Να σου πω κάτι, αγαπητέ Νίκο. Νομικούς συμβούλους έχει κυνηγητική στην Ομοσπονδία. Όχι ένα, πολλούς. Και ανάλογα επιλέγει, ανάλογα την υπόθεση, επιλέγει ποιος θα συμβουλευτεί και εκείνοι τις υποδεικνύουν τις κινήσεις που πρέπει να κάνει. Δεν ξέρω αν αυτό προϋποθέτει περισσότερα έσοδα, αλλά μέχρι στιγμής, όποτε έχει χρειαστεί, υπάρχουν νομικοί συμβούλοι και μάλιστα πάρα πολύ δυνατοί, ανά εποχές και ο καθένας με βάση την αρμοδιότητά του. Το να έχεις ένα νομικό σύμβουλο ενδεχομένως να είναι δεσμευτικό. Πιστεύω ότι και να τον πληρώνεις είναι δεσμευτικό από την άλλη πλευρά, γιατί τον έχεις μόνιμα. Το να μπορείς να επιλέξεις όμως αναλόγως στην περίπτωση και ανά πάσα στιγμή τον καλύτερο, πιστεύω προσωπική μου εκτίμηση ότι είναι προτιμότερο. Και αυτό και έτσι λειτουργεί και η κυνηγητική στην Ομοσπονδία. Αυτό μπορώ να ξέρω, αυτό έχω ακούσει να λέει και ο πρόεδρος κυνηγητικής της Ομοσπονδίας και αυτό μεταφέρω. Ο Νίκος ο Τσιγκανάς. Α, τότε λέει γιατί παραπονιέται για την κυβέρνηση. Ποιος, αγαπητέ φίλε Νίκο? Ο Απόστολος ο Κόπανος. Ο Απόστολος ο Κόπανος, σας ευχαριστώ πολύ, λέει, καλό βράδυ. Ο Χρήστος ο Τυρπάκης. Καλησπέρα, γεια σου Χριστάρα. Καλησπέρα, φίλοι μου, λέει Σοφοκλή και κύριε Μινά από το Βόρειο Εύρο. Σας θαυμάζω, λέει, για την υπομονή που έχετε με αυτά που ακούτε. Ο Κώστας ο Κοτσάκος. Να σε καλά, Ρετάκι μου, να σε καλά. Μας έχεις λείψει, Τάκη. Εγώ τον είδα ένα καλοκαίρι τώρα να φεγγάρει, αλλά εσύ το έχεις να τον δεις χρόνια. Ο Γιώργος ο Κοτσάκος. Καλησπέρα, Σοφοκλή και Μινά. Η εκπομπή στο ραδιόφωνο θα συνεχιστεί, λέει, και μετά το τέλος Απριλίου. Αυτό έχει να κάνει με τη σύμβαση με την ΕΡΤ. Τώρα η σύμβαση στην ΕΡΤ είναι 3 μήνες. Αν ανανεωθεί η σύμβαση στην ΕΡΤ. Ο Σωτήρης ο Κακουριώτης, νέο. Καλησπέρα σε όλους από το Πόρτο Χέλι. Και ο Απόστολος, ευχαριστώ. Προφανώς για τις απαντήσεις που δίνουμε. Οι περισσότεροι ρώτησαν για τα σκυλόκουτα σήμερα, από ό,τι κατάλαβα. Εγώ δεν βλέπω άλλα μηνύματα. Μην βλέπεις παρακάτω ή να κάνω. Δύο μηνύματα βλέπω είναι. Κώστας Τέλειος, γιατί να πληρώσουμε. Ναι. Γιατί να πληρώσουμε για θυροφυλακή και υπαλλήλους των συλλόγων? Αυτοί είναι σε αναστολή με τα πληττόμενα επαγγέλματα και πληρώνονται από το κράτος φέτος. Ας μεταφέρουν τα χρήματα για του χρόνου τα περσινά. Κάνεις λάθος, φίλε Κώστας Τέλειο. Βγήκαν σε αναστολή οι θυροφύλακες για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δεν είναι σε αναστολή. Ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα ήταν αυτό που μπήκα σε αναστολή. Ο Ιωσήφ Περσίδης. Όχι, φιλαράκια, να μην δώσουμε φράγκο. Αυτή είναι η άποψη του Ιωσήφ. Όχι. Δεν ξέρουμε.
Να δούμε. Ο Γιώργος Ορεντής, καλησπέρα από Νάο, σας συγχαρητήρια. Ο Γιάννης ο Κυκυμπολάκης, πες τα ρεσόπο. Τι να πρωτοπώ, Γιάννο μου, τι να πρωτοπώ. Λέω. Ο Ανδρέας ο Κορέντης, καλησπέρα και με δύναμη. Ο Γιώργος Ορέντης, καλησπέρα από Νάο, σας συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ο Νίκος ο Τριανταφυλόπουλος, καλησπέρα Μινάκη Σοφοκλή. Το θέμα λέει όντως, όπως το αναφέρετε, υπάρχουν και οι κακοματημένοι κυνηγοί και θα πρέπει να μπουν στη θέση τους. Αλλά το κλείσιμο του κυνηγίου το μεταφράζουν οι κυβερνώντες με κριτήριο την υποθετική οικολογική του συνείδηση. Εάν υποθέσουμε ότι έχουν συνείδηση. Ακία Κερ. Μινά, κακώς δέχεσαι, λέει, την υποτιθέμενη απαγόρευση των κουτιών μεταφορά. Τι να. Τι σημασία έχει, τι δέχεται, τι δεν δέχεται. Ποιος είπε ότι δεν δέχομαι. Εγώ απλώς σας ενημερώνω για το τι μαθαίνω και το τι εκτιμώ. Είπα εγώ ότι δεν δέχομαι. Μάλιστα. Τι ακριβώς είναι αυτό. Α, κάτσε γιατί κάτι πάτησε η σύζυγος εδώ και πιάσαμε Κίνα. Κάτι πάτησε η σύζυγος εδώ και πιάσαμε Κίνα τώρα. Περίμενε. Η συμβουλή της Αθηνάς περί δημοσίευσεων, μπάστα και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Ο Νίκος ο Τσικάνας. Και πού θα τα βάλουμε, λέει, τα σκυλιά. Δεν λέει, δεν το λέω. Ακία Κερ, κακώς ακούγεται, λέει, αυτό από εσάς. Ακία Κερ, καμία παράλογη απαγόρευση δεν πρέπει να γίνει δεκτή. Συμφωνούμε μαζί σου, αγαπητέ φίλε. Ιωάννης Γιάννης Κορόπουλος. Καλησπέρα, τα κουτιά και τα σκυλιά. Λέει. Δηλαδή, εμείς θα πρέπει να μη σας ενημερώνουμε, θα πρέπει να τα κρατάμε για τον εαυτό μας ή θα πρέπει να συγκαλύπτουμε οτιδήποτε παράλογο. Κάτι τέτοια, αλλά ανώνυμα. Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, συνεχίζω. Ο Τάκης ο Σεϊντής. Ο Ιωάννης ο Γιάννης ο Κορόπουλος. Καλησπέρα, τα κουτιά λέει για τα σκυλιά σε αγροτικό επιτρέπεται. Κορόπουλης. Τα κουτιά λέει για τα σκυλιά σε αγροτικό επιτρέπεται. Δεν το ξέρουμε ακόμα αυτό. Δεν έχουμε δει το νομοσχέδιο και εμείς τώρα κάνουμε εκτιμήσεις με βάση πληροφορίες που έχουμε, με βάση παραφιλολογία που κυκλοφορεί, με βάση κάποιες αναρτήσεις που κάνουν διάφοροι. Δεν έχει αναρτηθεί το νομοσχέδιο, για να το πούμε. Α, βρήκα, είσαι τάδε. Το βρήκα. Τέλος πάντων, τώρα το θέμα συνεχίζω εγώ, ο Τάκης ο Σεντής. Καλησπέρα, λέει, στην ωραία παρέα και στα παιδιά από το Χάβαρη της Ηλίας. Ο Γιώργος Ωνάκος, καλησπέρα από Ναρθράκη Φασάλων. Ο Σοφοκλής ο Σεϊτής. Είμαι, λέει, με το φίλο μου τον Νίκο τον Τσαβάρα και παρακολουθούμε. Είστε οι καλύτεροι. Σε ευχαριστούμε. Ακία Κερ, άμεση ομαδική προσφυγή. Ο Παναγιώτης ο Κουτσούρης. Εμείς, λέει, τους πληρώσαμε ποτέ μισή άδεια. Να καλύψουν, λέει, όλο το ποσό και να αφήσουν τα δουλεματάκια. Αλλά όπως και να γίνει, λέει, κατάμαυρο για τη Νέα Δημοκρατία, για τον τρόπο που αντιμετώπισε τους κυνηγούς. Καλησπέρα από Μεγάλο Πέτρο. Ο Ιωσήφ ο Περσίδης. Θα μας τα κουβαλάει, λέει, ο Μητσοτάκης σκυλιά. Ο Στέφανος ο Βασιλικός. Ενώ εμείς, λέει, δεχόμαστε συνέχεια επιθέσεις από παντού, εμείς αναφέρουμε μόνο τα κακοσκήμενα με τους κυνηγούς. Αντί να λέμε τόσα και τόσα θετικά που έχουν οι κυνηγοί. Αγαπητέ Στέφανε... Στέφανε, αυτή η εκπομπή εδώ είναι μια εκπομπή που γίνεται από κυνηγούς για κυνηγούς. Τι θέλετε να χαϊδεύουμε ο ένας τα αυτιά του άλλου. Πιστεύεις ότι εάν βρεθούμε σε αντιπαράθεση με κάποιους θα συζητάμε αυτά που συζητάμε εδώ. Εδώ εμείς λέμε τα κακό σκήμενα του χώρου μας, τα οποία προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Δεν είμαστε σε αντιπαράθεση με κάποιον αντικυνηγό, ο οποίος μας προβάλλει τα επιχειρήματά του για να προβάλλουμε και εμείς τα δικά μας. Αγαπητέ φίλε Στέφανε, και τα θετικά παρουσιάζουμε, αλλά και τα αρνητικά. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αν δεν παρουσιάσουμε τα αρνητικά, αν εμείς οι ίδιοι δεν φροντίσουμε να φτιάξουμε τα του χώρου μας, τι περιμένεις, να φτιάξουν από μόνα τους. Δηλαδή, δεν το βλέπουμε. Πρέπει να το κρύψουμε. Ο λόγος ποιος. Αν πρέπει δεν να το βλέπουμε. Δηλαδή, τα πρόβλημα. Ακριβώς. Δεν είναι τώρα λύσεις αυτές. Ο Μαθαίος Έλενα. Καλησπέρα από Πάτρα. Μπράβο σας, λέει, για το έργο που επιτελείτε. Έχουμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε όλους. Και ο Διονύσης ο Δεβεζής, ευχαριστώ πολύ, μας λέει.
Βλέπεις άλλα μηνύματα εσύ ή να κάνω εγώ ρηφρές πάλι? Βλέπω ένα-δύο ακόμα. Πατάω, είναι ο Γιάννης ο Παναγιώτης. Από τη στιγμή που επιτρέπονται τα κουτιά σε όλη την Ευρώπη, γιατί να μην ισχύει και εδώ το ίδιο, πολύ χαλαρά το έχετε πάρει. Παιδιά, ποιος το πήρε χαλαρά? Δεν ξέρω. Εμείς δεν μπορούμε, δεν είμαστε τόσο σαφείς σε αυτά που λέμε. Λέμε τι θα γίνεται, τι προβλέπει το νομοσχέδιο, τι θα προβλέπει ο νόμος. Δεν λέμε τι εκτιμούμε, τι θέλουμε εμείς. Εμείς ασφαλώς και τα θέλουμε τα κουτιά. Αλίμονο να δεν τα θέλαμε. Και καταλάβατε, κατάλαβε κάποιος, εκφραστήκαμε τόσο λαθασμένα που κάποιος κατάλαβε ότι εμείς δεν θέλουμε τα κουτιά. Είπαμε ότι η εκτίμηση δική μας είναι ότι τα κουτιά θα απαγορευτούν. Δεν είπαμε ότι το θέλουμε εμείς να απαγορευτούν. Τέλος πάντων. Λέει καλησπέρα στην όμορφη παρέα από την ΚΟ. Να είσαι καλά. Ο Νιχάτ Ζεϊνέπ. Έχεις καλησπέρα. Κάποια άλλα, Ζωφοκλή? Ναι, Νιχάτ Ζεϊνέπ, κάνεις η ανανέωση. Να τα διαβάσω εγώ. Νιχάτ Ζεϊνέπ, καλησπέρα από την Ξάνθη, καλησπέρα. Ο Ιωάννης Πύρσος, Ιωάννη, να καλησπέρα κύριε Μινά Σοφοκλή. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το κόμμα των κυνηγών? Από αυτά που μπορώ να γνωρίζω, αγαπητέ φίλε Ιωάννη, το κόμμα των κυνηγών είναι στο στάδιο της διαμόρφωσης του καταστατικού του. Μέχρι εκεί γνωρίζω, δεν ξέρω ακριβώς σε ποιο στάδιο είναι, αν έχει ολοκληρωθεί ας πούμε, το καταστατικό και έχει πάει προς έγκριση, γιατί χρειάζεται μια διαδικασία και χρόνος. Ας μην ξεχνάμε ότι τα δικαστήρια υπολειτουργούν. Χρειάζεται, ας πούμε, μια διαδικασία νομική, πέραν δηλαδή του να κλείσει ένα καταστατικό και να πεις ότι αυτά θα περιέχει μέσα. Από εκεί και πέρα υπάρχει και μια νομική οδό που πρέπει να πάει, ας πούμε, το συγκεκριμένο νομίζω εγκρίνεται στον Άριο Πάγο, αν πρόκειται για κόμμα. Τέλος πάντων, αυτό που μπορώ να γνωρίζω μέχρι την τελευταία ενημέρωση που είχα είναι το ότι διαμορφώνεται το καταστατικό. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω κάτι άλλο να σου πω, δεν έχω άλλη πληροφόρηση. Το καταστατικό ας πούμε φτιάχνουν, όταν θα το ολοκληρώσουν προφανώς θα έχουν και ανακοινώσεις, προφανώς θα υπάρξουν ας πούμε και θα υπάρξει και το επόμενο βήμα. Ακία Κέρ. Δίνεται λέει εντύπωση τελεσίδικης κατάστασης. Αυτό λέω Μινά. Δεν δίνεται καμία εντύπωση, αγαπητέ Ακία Κέρ. Πρόσεξε, ίσως έχει δίκιο. Ίσως έχει δίκιο. Εκτίμηση. Ναι, επαναλαμβάνω ότι στο νομοσχέδιο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, θα περιλαμβάνεται ειδικό άρθρο με το οποίο θα απαγορεύεται η μεταφορά των σκύλων με τα γνωστά τα κουτιά. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, να το πιάσουμε από την αρχή το θέμα. Ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι το νομοσχέδιο αυτό έχει συνταχθεί καθ' υπαγόρευση κάποιων φιλοζωικών σωματείων. Κάποιων σωματείων τα οποία είναι αντικυνηγετικά σωματεία. Δεν θέλουν τους κυνηγούς, δεν θέλουν τα κυνηγόσκυλα, θέλουν να μας δημιουργήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα προβλήματα μπορούν, γιατί νομίζουν ότι εμείς κακοποιούμε τα σκυλιά. Αυτό το νομοσχέδιο λοιπόν που το φτιάξαμε είναι ένα αντικυνηγετικό κατ' ουσίαν νομοσχέδιο. Ανάμεσα στα υπόλοιπα που περιλαμβάνουν και ειδικό άρθρο για τη μεταφορά των σκύλων, η οποία μεταφορά των σκύλων προτείνουν και από ό,τι φαίνεται υιοθετεί η κυβέρνηση να γίνεται μόνο μέσα στο αυτοκίνητο. Αυτό προτείνουν. Αυτό ακούμε ότι θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο. Εάν λοιπόν είναι αλήθεια αυτό, είναι πραγματικότητα αυτό που προτείνουν και το δούμε γραμμένο στο νομοσχέδιο, είπε ο Πρωθυπουργός πριν από 15 μέρες, πριν από 16 μέρες, ότι στο επόμενο δεκαήμερο είπε θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Έχουν περάσει 16 μέρες, δεν έχει αναρτηθεί ακόμα. Νομίζω θα γίνει. Μέσα στις επόμενες μέρες θα γίνει. Θα το δούμε. Όταν θα το δούμε, θα συζητάμε πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα. Τώρα συζητάμε πάνω σε πληροφορίες μας. Οι πληροφορίες μας λοιπόν είναι αυτές. Ότι η μεταφορά των σκύλων θα γίνεται μόνο μέσα στο αυτοκίνητο.
Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά για τα αγροτικά που ρώτησε ο φίλος, και αυτό είναι ένα ανοιχτό θέμα το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί. Και αν λάβουμε, υπόψη το ότι αυτό που είδαμε τουλάχιστον σαν σχέδιο νόμου δεν περιγράφεται πουθενά αυτό. Δεν γίνεται αναφορά σε ό,τι έχει να κάνει με τα αγροτικά και τι θα ισχύει για αυτά, αν θα μπορείς να μεταφέρεις το κουτί στην καρότσα του αγροτικού μέσα. Τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό και με βάση αυτό που έχουμε δει δεν υπάρχει καμία αναφορά. Αν τώρα στο μεσοδιάστημα αυτές οι 16 μέρες που έχουμε μεσολαβήσει και προφανώς το επεξεργάζονται, κάτι αλλάζουν, κάτι προσθέτουν, κάτι αφαιρούν, υπάρξει και αυτό, επαναλαμβάνω. Είναι και θέμα νομικής ερμηνείας. Μην το πάμε παραπέρα, διότι δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι νομικός, αλλά εάν κάποιος θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα στα αγροτικά, μπορεί να δημιουργήσει και σήμερα πρόβλημα στα αγροτικά. Βέβαια. Διότι τα αγροτικά αυτοκίνητα είναι αυτοκίνητα φορτηγά τα οποία τα κατέχει ο καθένας για να μεταφέρει αγροτικά προϊόντα. Τα σκυλιά δεν είναι αγροτικά προϊόντα. Τέλος πάντων, μην ανοίγουμε τώρα ένα θέμα το οποίο... Με ένα κοινό νου που έχω, έτσι. Είπα, επαναλαμβάνω, δεν είμαι νομικός, δεν κάνω νομική ερμηνεία. Ας αφήσουμε να το δούμε. Ας κάνουμε λιγάκι υπομονή. Ο Μη Κρύβο, καλησπέρα Ήλιον, καλησπέρα παλικάρια. Θα ήθελα μία ενημέρωση για τον νόμο περί όπλων. Έχω άδειες, λέει, προς ανανέωση. Τι πρέπει να κάνω, ευχαριστώ, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να πάρεις μία βεβαίωση από ένα γιατρό ψυχίατρο, ο οποίος θα γράφει ότι έχει σώαστα σφρέναση. Η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να είναι από ψυχίατρο, ο οποίος δεν είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΗ, και μία βεβαίωση από έναν ακόμη γιατρό, ο οποίος μπορεί να είναι ή νευρολόγος, ή παθολόγος, ή γιατρός γενικής ιατρικής. Ένα από τα τρία. Όποιος σε βολεύει, ό,τι γιατρό έχεις που θα είναι ή νευρολόγος, ή παθολόγος, ή γενικής ιατρικής, θα σου δώσει και αυτός μία βεβαίωση. Οι βεβαιώσεις αυτές του ψυχιάτρου και του άλλου γιατρού, μίας από τις τρεις ειδικότητες, θα είναι μέσα σε φάκελο σφραγισμένο και οι δύο, και επαναλαμβάνω, δεν θα γράφουν ότι ο γιατρός αυτός είναι συνεργαζόμενος με τον ΕΟΠΗ. Θα βγάλεις και δύο φωτογραφίες για την κάθε άδεια, δύο φωτογραφίες δικές σου, τύπου ταυτότητας, δεν χρειάζονται ειδικές φωτογραφίες, στο μέγεθος της ταυτότητας. Δύο φωτογραφίες για την κάθε άδεια και με αυτά και τα όπλα υπομάλης θα πας στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής σου για να τα ανανεώσεις. Το αστυνομικό τμήμα παίρνει και απόσπασμα του ποινικού σου μητρώου, το παίρνει υπηρεσιακά, δεν ασχολείσαι εσύ καθόλου και σου ανανεώνουν τις άδειες για 10 χρόνια ακόμα. Αυτή είναι η διαδικασία. Πληρώνεις και κάποια παράβολα, για κάθε όπλο πληρώνεις νομίζω 2,5 ευρώ παράβολο εάν δεν έχει λήξει καμία άδεια. Διότι αν έχει λήξει, πληρώνεις ένα πρόστιμο το οποίο είναι νομίζω 25 ευρώ. Ο Νικόλος ο Μαγκύρης, καλησπέρα σε όλους σας από Καβάλα. Ο Κώστας ο Μουτάφης, καλησπέρα Πρεστιάδα, Μινά και Σοφοκλή. Συνεχίστε την ενημέρωση και όποιος δεν θέλει να μην βλέπει και να μην σχολιάζει, λέει, και από πάνω. Ο Νίκος ο Ακούμ, απαγορεύεται, λέει, τα κουτιά, απαγορεύεται το ζευγάρωμα, απαγορεύεται το κυνήγι, επιτρέπουν τη στήρωση. Θες δεν θες, λέει, θα φάει και αυτός και η παρέα του. Απαγορευτικό για το μαξί μου. Τέσσερα έχουν πέσει μαζεμένα πολλά πράγματα. Αυτή είναι η αλήθεια, παιδιά. Και ξεκινήσαν όλα από αυτή την άδικη απαγόρευση για το κυνήγι. Μετά μπήκαν στη μέση τα όπλα, μπήκαν στη μέση τα σκυλιά. Αυτό που τουλάχιστον μπορούμε να αντιληφθούμε εμείς από τη προσωπική μου εκτίμηση αυτό είναι το εξής. Ότι ενδεχομένως για κάποιο λόγο να ήθελαν να παρουσιάσουν έργο και να φέρουν πολλά νομοσχέδια, ας πούμε, να ψηφιστούν στη Βουλή για να αλλάξουν κάποια πράγματα. Τουλάχιστον σε αυτά που αφορούσαν εμάς και έχουν να κάνουν, και τα παρακολουθούμε 30 χρόνια, είναι η δουλειά μας. Έχουν να κάνουν με τα όπλα και τα σκυλιά. Πολύ προχειρότητα. Πολύ προχειρότητα. Αντιμετωπίστηκαν όλα με πολύ μεγάλη προχειρότητα. Τώρα, το να θες να παρουσιάσεις έργο και να παρουσιάσεις κάτι το οποίο
από όποια πλευρά και να το κοιτάξεις, έχει αρνητικά. Και δεν είναι μόνο για τους κυνηγούς τα αρνητικά, και δεν μιλάω τώρα που λέω μόνο για το κυνήγι. Δεν είναι και ότι καλύτερο. Τουλάχιστον σε αυτά που ξέρουμε. Σε αυτά που δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε αν αντιμετωπίστηκαν έτσι και υπήρχαν προχειρότητες. Αλλά από ό,τι μπορώ να καταλάβω με αυτά που ακούω, γενικότερα την ενημέρωση που έχω από τη τηλεόραση, δεν είναι αυτό που τα κρίνει, βλέπω ότι και σε άλλους χώρους συμβαίνει αυτό. Τώρα, γιατί. Ακία Κέρ, το υπετιθέμενο λέει νομοσχέδιο είναι απλά ανεφάρμοστο για μεταφορά ζώντων σκύλων. Είναι. Θα σου πω κάτι, αγαπητέ φίλε Ακία Κέρ. Το προηγούμενο σχέδιο νόμου, το οποίο είχε μια λογική, δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν κακό, για που προέβλεπε κάποια πράγματα για τα δέσποτα. Πέτυχε. Όχι. Και ερχόμαστε τώρα να πούμε ότι εφόσον δεν πέτυχε το προηγούμενο, ο προηγούμενος νόμος να δώσει λύσεις στα δέσποτα, τώρα πάμε γενικά και αόριστα να τα στηρώσουμε τα πάντα. Το εφάρμοσαν αυτό στην Αμερική. Απέτυχε. Απέτυχε. Αυξήθηκε ο αριθμός στα δέσποτα. Το επόμενο βήμα ποιο θα είναι? Θα έρθει η ίδια κυβέρνηση, μια άλλη κυβέρνηση να μας πει δεν ξαναμπαίνει σκύλο στην Ελλάδα ή απαγορεύονται τα σκυλιά στην Ελλάδα? Ποιο είναι το επόμενο? Είναι βέβαιο ότι αντί να λύσει προβλήματα, θα δημιουργήσει προβλήματα. Θα σου πω κάτι. Είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει αδέσποτα ζώα. Ναι. Θα δημιουργήσει αδέσποτα ζώα. Διότι με όλες αυτές τις προϋποθέσεις που βάζει, όλη αυτή τη γραφειοκρατία, πήγαινε από εδώ, δήλωσε το στο Δήμο, δήλωσε εάν έχεις γένα, σε ποιον θα δώσεις τα κουτάβια ή στήρωσε το σκύλο μετά. Όλη αυτή η γραφειοκρατία, όλη αυτή η ταλαιπωρία του πολίτη για να κατέχει σκύλο, δεν μιλάω εγώ για τον κυνηγό. Ο κυνηγός στο κάτω-κάτω της γραφής θα τα κάνει όλα αυτά γιατί θέλει να έχει το σκύλο του να πηγαίνει κυνήγι. Ο άλλος που τον θέλει για να τον έχει συντροφιά, εάν μπλέξει με όλη αυτή τη γραφειοκρατία και με όλες αυτές τις προϋποθέσεις, το πιο απλό θα κάνει. Θα ανοίξει την πόρτα και θα δώσει στο σκυλάκι την ελευθερία του. Την υποτιθέμενη, εντός εισαγωγικών ελευθερία. Έτσι δεν μιλάμε για πραγματική ελευθερία. Κοίταξε, διάβασα κάτι. Διάβασα κάτι. Γιατί και εμένα μου βάζεις δυσκολίες. Θα πω, με συγχωρείτε για την κουβέντα μου. Βρε, άισε το διάλογο που θα ταλαιπωρούμε εγώ. Γιατί για να έχω μόνο ένα σκυλάκι στο σπίτι μου, θα πρέπει εγώ να υπογράφω υπεύθυνες δηλώσεις, να τρέχω από εδώ, από εκεί, σφραγίδες, πράγματα, στηρώσεις. Κοίτα, διάβασα σκυλάκι θέλω να έχω, αδερφέ. Διάβασα την ανάρτηση του κυρίου Τσιρόνη, του προηγούμενου υπουργού. Είχε θητεύσει δηλαδή, είχε αρμοδιότητα για το κυνήγι με την προηγούμενη κυβέρνηση, ένα φεγγάρι. Διάβασα το εξής. Το ότι, ναι, διάβασα αυτό για τα ότι οι αδέσποτα, ας πούμε, γίνονται και όσα δεν φερμάρουν. Διάβασα όμως και κάτι άλλο, που έλεγε το εξής μέσα. Μπορείς όχι να επιβάλλεις τη στήρωση για να δώσεις λύση. Γενικευμένα, στηρώνουμε τα πάντα. Μπορείς να χρηματοδοτήσεις, να επιδοτήσεις τη στήρωση. Και όποιος αποφασίσει ότι είναι ένα οικονομικό κίνητρο, δηλαδή προτείνει να δοθούν οικονομικά κίνητρα για τη στήρωση. Ξέρεις, κύριε, εμείς σου λέμε ότι άμα στηρώσεις το σκυλί σου, θα σου δώσουμε, ξέρω εγώ, και αυτό το ποσό. Αυτό έχει μία λογική σε μία βάση. Και συγκριτικά με το στηρώστε ό,τι βρείτε μπροστά σας, είναι πολύ, είναι πολύ, λογικό. Πολύ πιο λογικό. Έτσι. Συγκριτικά με το όποιο πάρει ο χάρος. Είναι λογικός, αποκλείει. Ναι, είναι λογικό, να δώσουν οικονομικά κίνητρα. Εμένα δεν με βρίσκει αντίθετο αυτό. Δεν σε ακούω, μην έχεις πρόβλημα με τη γραμμή. Λοιπόν, έχει μια λογική. Να ξέρουμε τώρα γιατί βλέπω. Όχι, έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, έχει μια λογική συγκριτικά με το όποιο πάρει ο χάρος, έτσι, δηλαδή τα πάντα όλα, στηρώνουμε τα πάντα. Έχει μια λογική. Να έρθει η πολιτεία και να πει, κύριε, εγώ χρηματοδότω. Αν στηρώσει το σκυλί σου, θα σου δώσω αυτά τα χρήματα. Όποιος νομίζει ότι θέλει να το κάνει και πολύ, ναι, πολύ καλύτερα από το ότι να είναι. Ναι. Να ξέρεις και εσύ και οι φίλοι μας ότι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν κάποια συγκεκριμένα κεφάλαια για τη σίτιση των αδέσποτων
για σκυλιά και γατιά, κατά κύριο λόγο. Και ένα μέρος της χρηματοδότησης, σημαντικό μέρος, ίσως και μεγαλύτερο από τη διατροφή, είναι η κτηνιατρική φροντίδα. Mm-hmm. Το πρώτο λοιπόν που κάνει όταν ένας δήμος θα πιάσει ένα αδέσποτο ή θα του πάνε ένα αδέσποτο, είναι να το πάει στο γιατρό, να το εξετάσει ο γιατρός, να δει αν έχει θέματα υγείας και να το στηρώσει. Το πρώτο που θα κάνει. Θα μπορούσε λοιπόν, όπως πολύ σωστά λέει ο κύριος Τσιρώνης, εγώ το κατηγορώ για μοίρια πράγματα, αλλά όταν λέει κάτι σωστό, λέει κάτι σωστό. Να, λοιπόν, να μου δώσει κίνητρο. Γιατί εγώ μπορεί να έχω ένα σκυλάκι, εδώ υπάρχουν τόσοι άστεγοι που έχουν ένα σκυλάκι δίπλα τους. Το έχουν μοναδική συντροφιά, δεν έχουν να φάνε οι άνθρωποι. Και του λες εσύ πήγαινε δώσε 200 ευρώ να στηρώσει το σκύλο. Βοήθησε κάποιον ο οποίος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Βοήθησε τον, χρηματοδότησε του τη στήρωση. Να πάμε και σε αυτό το κομμάτι. Εμένα αυτό που μου έμεινε από την τελευταία συζήτηση που άκουσα είναι το εξής, σαν στοιχείο, τα αναφέρω χωρίς ονόματα, δεν έχω πρόβλημα να πω τα ονόματα, ότι για κάθε Δήμο, με βάση τη χρηματοδότηση που υπήρξε, αντιστοιχούν 1.500 ευρώ σε αιτήσια βάση σε ό,τι έχει να κάνει με τη μέρημνα για τα σκυλιά. Αυτά που δίνει η πολιτεία. Και ρωτάω εγώ, με 1.500 ευρώ που παίρνει ο Δήμος αναλογικά, έτσι, σε αιτήσια βάση, τι μπορεί να κάνει για να προστατεύσει, να κάνει όλα αυτά. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Επειδή ξέρω το θέμα, το βιώνω. Δεν είναι έτσι. Λέω τα λεφτά που δίνει. Ναι, εγώ λέω για τα λεφτά που δίνει η πολιτεία στους Δήμους. Δεν μιλάω για το να έχουν άλλα έσοδα. Εγώ λέω τι δίνει η πολιτεία. Οι Δήμοι οι οποίοι έχουν προγράμματα τέτοια δίνουν ικανοποιητικά ποσά. Εγώ δεν λέω τι δίνει ο Δήμος. Όχι, εγώ δεν λέω τι δίνει ο Δήμος. Εγώ λέω ότι του δίνει η πολιτεία του Δήμου. Εντάξει, μπορεί ο Δήμος να τα δίνει από δικούς του. Άλλο. Αλλά η πολιτεία με 1.500 ευρώ. Δεν ξέρω από πού αντίο. Και είναι κάτι το οποίο δεν με αφορά. Με ενδιαφέρει το τι ξοδεύει. Όχι από πού τα παίρνει. Εγώ άλλο λέω. Η πολιτεία πιστεύει. Ναι, με 1.500 ευρώ θα λύσει το πρόβλημα να δώσει στους Δήμους. Το αν ο Δήμος δίνει 30 ή 50 χιλιάδες, επειδή θέλει και τα διαθέτει και τα βρίσκει. Όχι, και... θέλει, είναι υποχρεωμένος. Ναι, αλλά με 1.500 ευρώ που του δίνει. Ένας Δήμος ο οποίος δίνει 30.000, ένας Δήμος ο οποίος δίνει 30.000, θα πάρει 1,5 χιλιάρικο από την πολιτεία. Ας πάρει 1,5 χιλιάρικο και θα βάλει 28.500 εκείνος. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει ότι θα δώσει 30. Δεν με αφορά το τι θα του δώσει η πολιτεία του Δήμου. Θα βρουν ο Δήμος με την πολιτεία. Δεν τα βρει με μένα. Εγώ άλλο λέω, εντάξει, διαφορετικά πράγματα λένε. Ότι δεν μπορεί να πετύχει η πολιτεία να μεταφέρει αυτούσια την ευθύνη στους Δήμους από τη στιγμή που η ίδια δεν έχει φροντίσει να δίνει ένα σεβαστό ποσό γι' αυτό. Έχει. Ο Δήμος την έχει, δια νόμου. Το ξέρω. Έχει, αλλά δεν θα έπρεπε η πολιτεία τη στιγμή που του μεταφέρει τα ποσά. Αυτό βρουν οι Δήμοι. Αυτό λοιπόν. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να υπενθυμίσουμε ότι. Πολύ γκρινιά σήμερα. Να υπενθυμίσουμε ότι. Διάβασα ένα τελευταίο μήνυμα του Μανώλη Τζανακάκη που λέει: μην τους δίνετε ιδέες. Ναι, υπάρχει άλλο ένα μήνυμα του. Δεν μπορώ να διαβάσω το πρώτο όνομα. Το Μεγάπολη μπορώ να διαβάσω. Για να γελάσουμε, λέει και λίγο τους έχει τύχει να αεριστεί κάποιο σκύλο μέσα στο αυτοκίνητο. Α! Λοιπόν. Υπενθυμίζω, κυνηγεσία και κοινοφιλία, το τεύχος θα το βρείτε στα σημεία πόλης σε όλη την Ελλάδα. Αυτό εδώ είναι το εξώφυλλο, ωραία φωτογραφία. Δουλεύουμε το καινούριο. Την επόμενη εβδομάδα πιστεύουμε να είμαστε, το μαζεύουμε όσο μπορούμε. Κυνηγητικά νέα κυκλοφορούν αύριο με αυτό το θέμα, με αυτό το πρωτοσέλιδο. Ένα πρώτο θετικό μήνυμα, αλλά έχει και πολλά άλλα ενδιαφέροντα κείμενα μέσα που μπορείτε να διαβάσετε. Σας ευχαριστούμε σήμερα που είσαστε μαζί μας. Ζητάμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία, το Best Vies, αλλά αντιμετωπίσαμε τεχνικό πρόβλημα που δεν οφείλεται σε εμάς. Από ό,τι είδα μια σημείωση του Γιώργου του Λελούδα, μάλλον θα λυθεί το πρόβλημα στην επόμενη κουμπή. Μακάρι, για να μην ταλαιπωρούμαστε ούτε εμείς ούτε να ταλαιπωρούμε εσάς που μας βλέπετε. Να μην ταλαιπωρούμε τους φίλους μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Ανανεώνουμε τώρα. Κυριακή, πρωινές εκκλησίες, 5 με 8 το πρωί. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε και σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά.